Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Καλό βράδυ Κυριακής, 7 Φεβρουαρίου σήμερα. Λίγο μετά τις 9 ξεκινάμε, αρκετά μετά τις 9 όπως πάντα, 9 και 18. Ξεκινάμε και σήμερα την καθιερωμένη μας βόλτα γύρω από την μπασκετική επικαιρότητα. Full panel σήμερα όπως βλέπετε. Πάρης Ελεπίδης, Αντώνης Γκάτζιος, Κλήτος Χαρκανιάς. Γεια σας παιδιά. Γεια σας παιδιά σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σας παιδιά. Σε φόρμα σας βλέπω και τους τρεις. Με φόρμα. Με φόρμα. Έκλειστη μέσα. Με φόρμα μόνο εγώ είμαι από την πλευρά. Ο Πάρης είναι όντως σε φόρμα σε εισαγωγικά. Ο Κλήτος είναι με φόρμα κανονική. Lockdown by crossover σήμερα. Η μπασκετική αθλητική εταιρεία που προσφέρει και τη σημερινή εκπομπή. crossovershop.gr για να δείτε τα φοβερά της σχέδια. Ένα από αυτά φοράει ο Πάρης σήμερα. Έχουμε βέβαια αρκετά να πούμε. Basketball or nothing. Ναι, Κώστα, είναι δυνατόν. Ποια φουτμπαλέρα ρε Σιπάρη, τώρα κερδίζει ο Άρης και μας έχουν πρίξει. Πες τα ρε Κώστα. Και για τις ήττες των ομάδων μας. Πες τα, εγώ στο μεταξύ ρίχνω μια ματιά στο live τώρα εδώ που είμαι. Έληξε το μάτσα, έληξε στο 80 είναι. Όχι, όχι, στο 87 είναι. Όπου αγωνία. Μάντζιος, που εποντής της χρονιάς, Μάντζιος. Όντως. Ο Άρης τώρα με κερδίσει, Αντώνη, είναι δεύτερος. Ναι. Άμα βγει δεύτερος ο Άρης στο τέλος, δεν θα είναι προπονητής χρονιάς ο Μάντζιος. Ποιος θα είναι. Μα ήδη είναι. Ο Μπομπ δεν θα πιάνεται αύριο δηλαδή. Εντάξει και με το δίκιο του τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι είναι. Τετάρτη πάλι, όχι πάρει Τετάρτη, είσαι Καραϊσκάκη. Ναι, 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 θα είμαι κάτω Αντώνη, θα είμαι κάτω, στο κρύο. Όχι, όχι, όχι. Τετάρτη. Δεν θα είμαι πάνω, Ολυμπιακός Άρης. Άρης, κύπελο. 9.30 ώρα το βράδυ. Γιατί κρύο το Καραϊσκάκη. Θα κρύο στην Αθήνα λογικά. Μπάζει. 9.30 ώρα το βράδυ. 20 βαθμού θα έχει. 15, 16. Να σου πω το εξή. Η αλήθεια είναι ότι τόσο είχε σήμερα, αλλά οκ. Okay. Τι ώρα παίζει, Πάρη. 9.30. Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα. Όχι, συγγνώμη, 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 δεν το ήθελα. Συγγνώμη. 9 και έχει και άλλο μάτσο μπαλέρα στην Τετάρτη. 5 και 7. Και παίζουμε κι εμείς 5 ώρα. 7 έχει το ΠΑΟΚ Λαμία. Μάτσο, ρε. Και 5... Πας για ένα Παναθηναϊκός είναι την Πέμπτη. Με τα κουνημένα μπαλάκια. Και είναι το μάτς της ΑΕΚ με το Βόλο. Με το Βόλο. Λοιπόν, εμείς πάμε στο Λάπια, δικό μας. Εμείς πάμε στο δικό μας ρεπορτάζ. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Πάρη, καταρχήν είπες να μας πεις μια είδηση. Ναι, νομίζω δεν έχει διαρρεύσει ακόμα. Ωστόσο, ο άνθρωπος που είχε απασχολήσει και άλλες ομάδες στο προηγούμενο διάστημα ανέλαβε το Περιστέρι εδώ και μερικά λεπτά και επίσημα. Ο Σωτήρης Μανολόπουλος βρέθηκε το απόγευμα στο κλειστό του Περιστερίου. Λίγη ώρα αφότου έλαβε χώρα το διαζύγιο με τον Αργύρη Πεδουλάκη μια μέρα μετά την βαριά ήττα από, από την ΑΕΚ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ναι. Μάλιστα, άγγιξε και διαστάσεις διασυρμού, ίσως και από τις πιο βαριές ήττες του Πεδουλάκη στην προπονητική του καριέρα. Η διοίκηση του Περιστερίου αποφάσισε να αλλάξει για δεύτερη φορά προπονητή και δίνει πλέον τα κλειδιά στον Σωτήρη Μανολόπουλο που θα κάνει ντεμπούτο κόντρα στον Παναθηναϊκό την Τετάρτη στο παιχνίδι του Κυπέλου. Ακόμα και όποιες λεπτομέρειες υπήρξαν, κάμφθηκαν, έχω την αίσθηση, στα λεπτά που ακολούθησαν στη διάρκεια των συζητήσεων και ο Μανολόπουλος κάνει την πρώτη προπόνηση αύριο από ό,τι τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί στον Κλειστό Ανδρέας Παπανδρέου και θα κάνει ντεμπούτο την Τετάρτη στο ίδιο γήπεδο κόντρα στον Παναθηναϊκό. Επίσης, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνει αύριο νωρίς το πρωί τα νέα του τεστ όσον αφορά για την, μετά το ότι έλαβε χτες χώρα ναι. Με τα τρία κρούσματα που είχαν σαν αποτέλεσμα την αναβολή του σημερινού παιχνιδιού με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και λίγη ώρα μετά... Αφού 0-2, αυτά... Αντώνη. Ναι, 0-2, Σίλβα. Δεν λέει τίποτα ο Αντώνης, δεν σηκώστε. Ναι, ρε, ρε, Αντώνη... δεν θέλω να σε διακόψω, δεν βλέπεις πως χαμογελάω τόση ώρα. Πανηγύρισε λίγο ρε Αντώνη, κάνε λίγο κανένα αυτό, κάνε τέτοιο. Δεν κάνω τέτοια εγώ, όχι. Πω, έλα πάρει συγγνώμη. Όταν βλέπω τον Αναστόπουλο. Και επίσης είναι προγραμματισμένη και προπόνηση του Παναθηναϊκού ναι. Στο καπάκι θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα και ότι απλά δεν θα συμμετάσχει ο παίκτης ο οποίος έχει βρεθεί να έχει κορονοϊό και πλέον είναι σε καραντίνα και θα είναι απόν από τα τρία από τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν δύο εβδομάδες στην πορεία. Υπάρχουν τρία παιχνίδια υποψήφια να δώσει ο Παναθηναϊκός
μέσα σε διάστημα 5 ημερών, όπως και όλες οι ομάδες με εξαίρεση τον Κολοσσό και τον Προμηθέα που θα θελήσουν να δώσουν, ξεκινάνε μια μέρα νωρίτερα τη διαδικασία της προημιτελικής φάσης του κυπέλου, καθώς ο Προμηθέας είναι στη Ρόδο με τον Φόρτ, ο οποίος θα κάνει τον ντεμπούτο του κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου, ο Κουίνσι Φόρτ, ο οποίος θα φορέσει για πρώτη φορά τη φανέλα του Προμηθέα σε αυτό το νοκάουτ παιχνίδι για την προημιτελική φάση του θεσμού του κυπέλου κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου. Να πούμε τώρα σε αυτό το σημείο, θα μας βοηθήσει και ο Κλήτος βέβαια στο ρεπορτάζ. Στο ρεπορτάζ κορονοϊού, δυστυχώς, που έχουμε πάλι ανάγκη να κάνουμε εν ώψη των αγώνων και του κυπέλου, πως στο πρωτόκολλο το υγειονομικό του κυπέλου, της ΕΟΚ δηλαδή, προβλέπονται Κλήτο κρούσματα για 3 παίκτες για αναβολή. Άρα μέχρι στιγμής το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με το Περιστέρι δεν πάει για αναβολή, σωστά? Έτσι. Άρα τι γίνεται? Λες αύριο να βγουν κρούσματα? Υπάρχει μια πληροφορία του Παναθηναϊκού, θα κάνει κάθε μέρα κρούσματα. θα κάνει κάθε μέρα τεστ. Και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Δηλαδή μέχρι τα παιχνίδια. Πρέπει. Έχουν θορυβηθεί προφανώς και λογικά έχουν θορυβηθεί. Υπάρχει το παρασκήνιο το εξής. Ναι. Καταρχάς το Σαββάτο το βράδυ η τηλεδιασκέψη ήταν συνεχής και μάλιστα της Επιτροπής του Πρωταθλήματος. Αξίζει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πιέσεις από ομάδα, δεν θα πω ποια είναι, να παίξει το μάτς. Ομάδα που προφανώς έχει ένα συμφέρον από το να ταλαιπωρηθεί ο Παναθηναϊκός, έτσι, μήπως και κάνει καμιά ήττα. Από τον Ηρακλή δηλαδή, από τον Ηρακλή. 100%. Εν ώψη του τελικού, όπως γράφτηκε σήμερα, γράφτηκε στο σάκο. Τρέχει να προλάβει ο Νέντοβιτς τον τελικό. Όπως γράφουν οι καλοί συνάδελφοι, ότι ο Νέντοβιτς τρέχει να προλάβει τον τελικό. Άρα σου λέει... είναι τρελό. Έτσι και εγώ λέω ότι εμείς πιέσαμε να παίξει ο Παναθηναϊκός για να προλάβουμε τον τελικό. Αν παρεπιπτόντως μία στο 6 εκατομμύριο αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, μία στο 6, τι θα γίνει μετά, ποια θα είναι η απάντηση? Εντάξει, το λένε ημερολογιακά, θέλω να τους δικαιολογήσω, ότι ας πούμε μέχρι 14 του μηνός... Δεν διάβασα το κείμενο, εγώ λέω και τον τίτλο. Ο τίτλος είναι αυτός που σε προκαλεί, που σε προσκαλεί, έτσι. Αυτή είναι και η επιτυχία του site, Κλήτο, τον site... Σύμφωνοι, ναι, δεν διαφωνούμε. Πάρε στους τίτλους. Δεν διαφωνούμε, αλλά όλα έχουν και τα ωριά τους όμως, έτσι. Ακόμα και στους τίτλους και στο... Καλά, εννοείται. Ναι, πιστικότητα. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, τέλος πάντων, ναι. Είχε πιέσεις ο ΠΑΟΚ να δεχτεί και να παίξει. Γιατί? Γιατί τα κρούσματα του Παναθηναϊκού αφορούν ένα παίκτη και δύο μέλη, δύο γυμναστές. Του staff. Δύο γυμναστές, οι οποίοι όμως εμφανίζονται ως προπονητές εκγύμνασης. Και έτσι ουσιαστικά δημιουργήθηκε το πρωτόκολλο, μπήκε ο Παναθηναϊκός στο πρωτόκολλο του ΕΣΑΚΕ να μην παίξει. Για να μην υπάρξουν όμως παρεμηνίες, άλλες παρενέργειες κτλ. Οτήθηκε και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ήθελε φυσικά να παίξει, δεν έχει καμία διάθεση η ομάδα να έχει τώρα προβλήματα με τον κορονοϊό. Δεν υπήρχε περίπτωση οι άνθρωποι της ομάδας να πούν OK. Άσχετα αν πιέστηκαν πως αυτή την κατεύθυνση, έστω και αν η πίεση, εντάξει, δεν πήκε μαχαίρι στο λαιμό. Απλώς συζητήθηκε ότι θα ήταν καλύτερο να γίνει το μάτς. Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει το μάτς με τον Παναθηναϊκό να έχει αυτά τα κρούσματα και να μην ξέρει τι σου ξημερώνει. Άλλωστε έχετε και τον τελικό του διπυρωτικού, γιατί να κουραστείτε? Ο οποίος θα είναι την Κυριακή. Έτσι, δεν είναι δύσκολα. Έτσι. Την Κυριακή διπλό έχετε, προπονητικό διπλό, χαλαρό. Την Κυριακή. Κώστα, γιατί είδα ένα όνειρο και άλλαξε. Δεν βλέπω τον τρόπο πως θα χάσω πάω το κύπελο. Αυτό το όνειρο είδα πλέον. Οπότε αλλάζουν τα χωριά. Άρα σύμφωνα με το site και με σένα, την Κυριακή έχουμε πάω Παναθηναϊκός. Εγώ δεν είπα για Παναθηναϊκό. Το site. Λέω για ΠΑΟΚ. Ναι, το site είπε ότι ο Νέντοβιτς. Άρα και εσύ. Μα δεν ακολουθώ εγώ το site. Εγώ λέω. Βλέπω τον έναν από το ζευγάρι του τελικού. Εγώ λέω τον άλλον. Εσύ είπε τον άλλον. Καλά, εντάξει. Μάλλον το site είπε τον άλλον, όχι εγώ. Εγώ λέω σύμφωνα με το site και με σένα. Όχι, και με τους δύο μαζί. Ή ο ένας ή ο άλλος. Εγώ βλέπω μία ομάδα. Τη μία.
Δεν βλέπω τον τρόπο πώς δεν θα είναι ο ΠΑΟΚ στο τελικό. Εγώ δεν λέω ότι θα πάει το κύπελλο. Όχι, μας το άλλαξε τώρα. Δεν βλέπω πώς θα χάσει ο ΠΑΟΚ τη συμμετοχή του σε ένα τελικό. Κάτσε να, βάλω και το σπίτι στη βραχιά τώρα στον Άσο μετά από αυτό. Ναι. Βέβαια, το βλέπω ότι γίνεται προσπάθεια να μεταδούμε την κοινή γνώμη, λίγο να αλλάξει, λίγο να πέσει στα μάτια. Τραυματίες είναι μισή ομάδα του Ηρακλή. Είναι όντως. Ο Δεν έχει χιόνια, ο Χάλαν, ο Καβαδάς. Είναι τραυματίες. Όλοι τραυματίες. Αντώνη, όλοι τραυματίες για να ξαφνικά. Τρεις παίκτες έχουμε τραυματίες, κλειτό. Τρεις. Δεν πειράζει. Με το φίλιο θα σε κερδίσω. Με το φίλιο. Υπάρχει το θέμα να μην παίξει. Ο φίλος δεν έπαιξε στο τέτοιο στη Ρόδο. Θα παίξει τώρα. Γι' αυτό τον κρατήσαμε. Υπάρχει θέμα να μην παίξουν ή είναι απλά εκτός τώρα στις προπονήσεις. Θα τα πούμε. Θα τα πούμε μετά στο ρεπορτάζ. Θα παίξουν όλοι. Θα παίξουν. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία. Υπήρξαν κάποιες πιέσεις. Δεν δέχτηκε φυσικά ο ΠΑΟΚ. Θεωρούν ότι το καλύτερο που είχε να γίνει, δηλαδή να μην γίνει αυτό το μάτς, παρά το γεγονός ότι καταλαβαίνουν και στον ΠΑΟΚ ότι θα ήταν ιδανικό να γίνει ένα παιχνίδι, να έχει ρυθμό η ομάδα και να παίξει τον. Είναι υπερπάνω τον αγώνα, όπως λες και εσύ, την Τετάρτη. Αλλά φυσικά η υγεία είναι πάνω από όλα αυτά. Και η υγεία δεν είναι να αρρωστήσουμε για δύο μέρες και θα πάρουμε δύο ασπιρίνες και θα είμαστε καλά την Τρίτη. Εδώ έχει... το πρόβλημα είναι γενικότερο. Ναι, είναι σοβαρό. Οπότε, είναι σοβαρό. Μάτς δεν υπάρχει. Μάτς θα υπάρξει Τετάρτη και βλέπουμε. Λοιπόν, Κλήτο λέει για το ευρωπαϊκό, λέει παραμένεις όμως, λέει σταθερός. Το ευρωπαϊκό. Φυσικά του Ηρακλή. Δεν βλέπω τον τρόπο που δεν θα παίξει Final Four ο Ηρακλή. Αυτό το επαναλαμβάνω. Θα το πάρει τώρα στο Final Four, το πήγε. Στο Final Four. Κάτσε, έχει δύο παιχνίδια. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Εσύ θα βάζει σπίτια στη βραχιά, εμεί θα βάλουμε. Σωστό. Πάω Παναθηναϊκό, λέει ο τελικό, λέει για εκδίκηση, λέει το 19. Ναι. Είναι τόσο ίδιες οι ομάδες που η εκδίκηση είναι εύκολη. Είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Λοιπόν, πάρει, λέει ο Κώστας, πληρώνει, λέει, τη λάθος απομάκρυνση του Ζούρου το Περιστέρι. Ένα χρόνο μετά και στο φετινή χρονιά πληρώνει και το λάθος της απομάκρυνσης του Νίκου Παπανικολόπουλου. Μια χαρά ομάδα έχει κάνει. Με αυτή την ομάδα σχέση είχε ο Παπανικολόπουλος. Ο Ζούρος πέρσι ήταν. Ναι, αυτή την ομάδα την έκανε ο Παπανικολόπουλος. Όχι αυτήν τη σημερινή. Τη φετινή. Αυτή δεν έχει καμία σχέση. Του καλοκαιριού. Ακριβώς. Με κάθε λέει και τα λοιπά. Ούκο λίγες αλλαγές στο Περιστέρι με την παρουσία του Πεδουλάκη. Έφυγε ο Μαυροκεφαλίδης με το Καλημέρα. Ήρθε ο Μπουρούσης. Έφυγε ο Αθηναίου. Ήρθε ο Μάντζαρης. Αλλάξαν 2-3 ξένοι, 4, χάθηκε το μέτρημα. Ο Woodward, ο Γκουτιέρες, στη θέση του Γκρέι, του Γκάντι, ήρθε ο Χάρου, έφυγε ο Χάρου, ήδη, μάνι, δες πώς τους είπαμε. Πολλά πράγματα. Να τους... ναι. Τέλος πάντων. Ο Γκρέι που έφυγε, ο Γκρέι, ο καλύτερος παίκτης. Και κέρδισε η Γκοκέα την Παρτιζάν εχθές, 93-85. Όντως. Καλά έζησε με τον Γκρέι, με αυτήν την παιχτάρα. Είναι δυνατόν. Μια χαρά παίκτης είναι. Δεν γίνονται τι αυτό. Έχει, δηλαδή, τι έχει ο Γκρέι... Τι καλύτερο σε Αμερικάνο έχει το Περιστέρι, καλά, έχει γίνει μια πολύ αθλητική ομάδα. Έτσι. Δεν μ' άρεσαν καθόλου χθες που τους είδα από κοντά ο Γκουτιέρες και ο Γκουτγουόρντ. Δεν στέκομαι αν ήταν σε καλό απόγευμα ή όχι. Δεν μ' άρεσε καθόλου η εμφάνισή τους. Πραγματικά δηλαδή το Περιστέρι τη στιγμή αυτή πονάει στον Άσο. Yeah. Μπορεί να κάνει σε Αντώνη, Κλήτο, Κώστα άλλη αλλαγή. Έχουμε μπει στο δεύτερο γύρο. Ο Γκουτιέρες και ο Γκουτγουόρντ, μήπως είναι οι δύο αλλαγές του δεύτερου γύρου. Τρεις πλέον κάνει στο δεύτερο. Ναι, αλλά ο Γκουτιέρες και ο Γκουτγουόρντ δεν τους έκανε τώρα. Τρεις έχουν γίνει. Έχει δικαίωμα για άλλη μία αν έκανε δύο. Για άλλη μία, φαντάσου. Άρα ο Μανολόπουλος που αναλαμβάνει και σε λίγο θα βγει λογικά αυτή η ανακοίνωση της ΚΑΕ Περιστέρη και θα πιάσει δουλειά από αύριο. Το πολύ να έχει να κάνει μία αλλαγή. Ήταν και οι δύο στο δεύτερο γύρο, πάρει αυτές. Νομίζω, ναι.
πριν. Μα πρόλαβε να κάνει 2-3 αλλαγές και στον πρώτο γύρο. Αλλά σωστά, ναι, έκανε και στον πρώτο. Καλά, συγγνώμη, ρε παιδιά. Να αλλάξει παίκτη τώρα να κάνει τι, δηλαδή, να πάρει το πρωτάθλημα κι αυτός. Κι αυτός πρωτάθλημα. Κώστα, θα χάσει τετράδα το Περιστέρι. Εντάξει, γι' αυτό είναι ένα στόχο το πάνω. Άλλη και την έχασε, γιατί πρώτη φορά. Θα χάσει και τι έγινε. Και δεν είναι και λίγο το άνοιγμα το οποίο. Θα το Περιστέρι. Το οποίο έγινε φέτος στο Περιστέρι, έτσι με τις αλλαγές αυτές. Να τους κράξουν οι φενταγίνοι έτσι και βγουν εκτός τετράδας. Τι, 17. Κοιτάξτε, άμα χάσει την τετράδα, δεν θα μου πεις κάτω λάβριο, μην παίξει Ευρώπη. Χάνεις και την είσοδο στους ομίλους του Champions League, την απευθείας, θεωρητικά. Θα μου πεις, θα παίξει τον λαύριο Ευρώπη, είναι καλό ερώτημα αυτό. Όχι, την αξιοποίησε φέτος την παρουσία του. Καλά, τώρα Αντώνη, έχει κάνει 7-8 αλλαγές στο Περιστέρι στη μία. Θα το πειράξει η μία, γιατί να μην την κάνει, σιγά τώρα. Καλά, ναι, εννοείται. Αλλά θέλω να σου πω. Επίσης, να πούμε ότι στον Ολυμπιακό κάνανε τεστ όλοι σήμερα και έγινε προπόνηση κανονικά. Όλα τα τεστ ήταν αρνητικά. Δηλαδή, αυτό με τον κορονοϊό είναι πολύ περίεργη κατάσταση. Δηλαδή, ήρθε σε επαφή ο παίκτης του Παναθηναϊκού με συμπαίκτες και αντιπάλους και δεν υπήρξε. Ναι. Τυχερή ήταν. Γνώμη, τυχερή ήταν. Στον Παναθηναϊκό, μετά το τέλος του αγώνα, δεν είχε αγκαλιές και τέτοιες αποδυτήρια. Κάτι τέτοια έβλεπα. Και μέσα στο παρκέ είχε. Που ήρθαν όλοι μαζί. Υπάρχει, εδώ δημιουργείται το πρόβλημα. Γι' αυτό στον Παναθηναϊκό θέλουν να κάνουν κάθε μέρα το τεστ πριν τα παιχνίδια. Κάτι το οποίο δεν θα δείξει τη Δευτέρα αύριο, μπορεί να το δείξει την Τρίτη. Ναι. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν θα δείξει κάτι τη Δευτέρα μπορεί να του βγει την Τρίτη. Ή μπορεί κάποιος να εμφανίσει συμπτώματα 5 μέρες μετά το κόλλημα. Δηλαδή πότε έπαιξε. Παρασκευή βράδυ. Ναι, την Τρίτη μπορεί κάποιος να εμφανίσει το πρόβλημα. Το σίγουρο σε αυτό που λέει ο Κλήτος σε προέκτασή του είναι ότι θεωρώ με αυτά τα όσα έχω ακούσει και από χτες και όχι μόνο ότι ήταν απίθανο να εμφανιστούν κρούσματα μια μέρα μετά. Δηλαδή το μεσημέρι του Σαββάτου που γίνανε τα πρώτα τεστ μετά το ΣΕΦ. Okay. Ενδεχομένως να γίνανε τεστ και τεστ σήμερα δεν γίνανε, θα γίνουν αύριο. Και έχει απόλυτο δίκιο ο Κλήτος ότι μπορεί να εμφανιστεί κρούσμα την Τρίτη. Βέβαια. Τουλάχιστον εγώ έχω ενημέρωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει προγραμματίσει νέα τεστ για αύριο το πρωί και στο καπάκι προπόνηση με το που βγουν τα αποτελέσματα. Με μοναδικό απόντα το παίκτη καραντίνα. Κατάλαβα, πάει το κύπελο. Έτσι προβλέπω εγώ ο τρελός, ο Μάντης. Έτσι και στον Παναθηναϊκό τεστ έγιναν την Παρασκευή μετά το μάτς και τους καλέσανε εκτάκτως εχθές για δεύτερα τεστ, αφού έγινε γνωστό τι αποτελέσματα υπήρχαν. Λοιπόν. Και όπως είδατε, και συγγνώμη που σε διακόπτω, Κώστα, υπάρχει κινητοποίηση στο Παναθηναϊκό και για απόκτηση playmaker. Ποιος απόκτηση playmaker? Όχι, δεν απέκτησε, ότι υπάρχει κινητοποίηση. Έχουν βγει στην αγορά πάλι να πάρουν playmaker. Δηλαδή μια ήττα από τον Προμηθέα. Να πάρουν μια νίκη. Αυτό που ήθελε ο Άρης θα πάρουν. Τον TJ Bray πάρει, λέει, είναι κοντά ο Παναθηναϊκός. Ακριβώς, ο οποίος είναι δανεικός σε μια ομάδα, έτσι δεν είναι? Ναι. Όπως λέει το ρεπορτάζ. Και το ερώτημα είναι, ο Παναθηναϊκός θα τον φέρει αυτόν τον παίχτη για να παίξει στο κύπελο ή θα τον φέρει για μετά? Θέλει ο Παναθηναϊκός παίχτη που δεν έκανε στην Πάγιο. Και θέλει ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε playmaker για τα παιχνίδια του κυπέλου. Και καλά, η Bayern Κλήτο και τον Κόπονεν έδιωξε. Δεν νομίζω ότι ο Κόμπονεν είναι σε επίπεδο Ευρωλίγκα πλέον. Έτσι. Και ο Μπρέι επίσης δεν είναι σε επίπεδο Ευρωλίγκα. Ναι, όντως. Συμφωνώ. Και αυτό μου κάνει εντύπωση που βγαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θέλει τόσο πολύ τον Μπρέι, το οποίο τον ξέρουμε, τον είδαμε στην Ελλάδα με τον Κολοσσό. Δεν θα ακούσει για την Ελλάδα. Καλώ ήρθατε για Ελλάδα. Αλλά παιδιά, δεν είναι ο άσος που θέλει ο Παναθηναϊκός. Ένα λεπτό, Κλήτο. Δεν πάει να κάνει κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα πλέον. Δεν προλαβαίνει το 8. Για την Ελλάδα τον θέλει τον παίχτη. Έτσι, πάει να μην χάσει το πρωτάθλημα, παιδιά. Με τον Μπρέι δεν θα το χάσει. Ο Μπρέι είναι αυτό που τον βοηθήσει. Νομίζω. Αυτός αν θέλει απλά ένα παίχτη να προσθέσει. Αυτό άλλο. Χωρίς το Μέικερ, ο Παναθηναϊκός το χάνει το πρωτάθλημα, εγώ λέω. Το χάνει, άνετα. Χωρίς Playmaker το χάνει το πρωτάθλημα. Δεν διαφωνώ, μπορεί να το χάσει. Αλλά δεν είναι ο Μπρέι αυτός που χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι είναι αυτός. Καταρχάς δεν είναι κλασικό άσο αυτός. Κλασικός άσο. Θέλει playmaker θέση του Μακ. Θέλει ένα playmaker. Θέλει κάτι εκεί. Όχι με το play. Αυτό είναι περισσότερο διάρρη. Ψηλό παιδί είναι. Όσο το θυμάμαι, εγώ περισσότερο διάρρη το θυμάμαι. Και όχι άσο.
Λοιπόν, καλά λέει, κρίνουμε λέει δύο παίκτες, λέει από ένα σύνολο λέει παίκτων που δεν βλεπόταν και έφαγαν 30, γιατί δεν και καλά πρέπει να αλλάξουν λέει προπονητή, λέει ο Παντελής. Εντάξει, αυτό είναι η πλειοψηφία, ο κανόνας. Τώρα υπάρχει εξαίρεση που λέει ότι όταν έρθει προπονητής δεν αλλάζει και παίκτη. Κάποιος μπορεί να μην του κάνει τη δουλειά που θέλει. Αλλιώς βλέπει τον μπάσκετ ο Πεδουλάκης, αλλιώς ο Μανολόπουλος. Τι εννοεί ο φίλος όσον αφορά για το Περιστέρι που έφαγε 30 από την ΑΕΚ, ναι, και ότι... άλλαξε τον προπονητή. Ναι. Όχι, ναι, όχι, γιατί να αλλάξει κι άλλο παίκτη, λέει, ρωτάει ο φίλος. Δεν θα μπούμε εμείς στο κεφάλι του Μανολόπουλου, έχει δίκιο ο Αντώνης. Ναι. Αν θέλει ο Μανολόπουλος, εμείς είπαμε τι αλλαγή μπορεί να κάνει το Περιστέρι και αν μπορεί να κάνει άλλη αλλαγή στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι μια πολύ αθλητική ομάδα το Περιστέρι. Έτσι. Μόνο αλλά... που έτσι όπως έγινε στη μετά Παπα-Νικολόπουλου εποχή, δηλαδή επί της παρουσίας του Πεδουλάκη, έχω την αίσθηση ότι στηρίζεται περισσότερο στην εξάδα των ξένων της σαν ομάδα παρά στους Έλληνες. Ούτε ο Βασιλόπουλος ήταν να έχει ουσιαστικό ρόλο όπως είχε μέχρι πρότινος. Γι' αυτό έφυγε ο Πεδουλάκης, όπως λένε κάποιες κακές γλώσσες. Τα γράψανε στο site του Περιστερίου, έτσι κι αλλιώς. 17 σχόλια μετά από ήττα 80 πόντων και αλλαγή προπονητή. Να κάνουμε. Εντάξει. Εμείς έχουμε μέχρι στιγμής μόνο... τα σχόλια. Εμείς έχουμε μέχρι στιγμής μόνο 480 σχόλια. Να κάνουμε. Την επομένη τη ήττα σας στη Ρόδο, εννοείς. Ακόμη και τώρα γράφουν και καλά κάνουν. Εντάξει, να κάνουμε. Οι μεγάλες ομάδες έτσι είναι. Έχουν πίεση. Οι μικρές ομάδες έχουν λεφτά. Οι μεγάλες ομάδες έχουν λαό. Να κάνουμε. Και δεν έχουν λεφτά, έτσι δεν, Αντώνη. Συμφωνώ. Έτσι δεν, Εκλήτο. 50% συμφωνώ. Υπάρχουν και μεγάλες ομάδες που έχουν και λαό και λεφτά. Ναι. Αυτό είναι το ιδανικό. Όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ. Όπως ο Ολυμπιακός, ας πούμε, που τώρα από τον Απρίλιο κάθεται. Τέλος. Οκτώβριο. Και ανανέωσε το Μακίσικ. Για δύο χρόνια. Ανανέωσε το Μακίσικ γιατί λένε μπράβο παιδιά Αγγελόπουλε, αρχίσατε τον προγραμματισμό επιτέλους για τη νέα χρονιά κτλ. Και τώρα από τον Απρίλιο είναι φιλικά της Δευτέρας, Monday Nights, τάκα, 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 τάκα. Ο μπασκετικός Ολυμπιακός δεν έχει την πίεση που έχουν άλλες ομάδες. Πιο πολύ με το ποδόσφαιρο ασχολούνται τώρα οι Ολυμπιακοί. Δεν... καμιά σχέση με το μπασκετικό Παναθηναϊκό. Αλλά ας είχε κόσμο ο ΣΕΦ χάνοντας τον Βάφε. Εγώ δεν σου λέω. 1.800 σχόλια έχουν από κάτω. 1.800 σχόλια έχουν. Αλλά τώρα είναι και πόσα εκατομμύρια κόσμος όμως. Μην συγκρίνουμε. Πόσα εκατομμύρια είναι. Ένα. Όχι. Πέντε έλεγε ο Αποθανών. Εντάξει, δύο. Είναι ο πολυπληθέστερος κόσμος στην Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα. Λαός. Ευχαριστούμε, Αντώνη. Για την ευκρίνηση. Δύο Ολυμπιακός, δύο Παναθηναϊκός, 1,5 ΑΕΚ, 1,5 ο ΠΑΟΚ, 1 ο Άρης, 3,5 ο Ηρακλής. Παραπάνω έχει Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Στα έβγαλα 10 εκατομμύρια αυτά. Τελειώσαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ρεπορτάζ, Αντώνη. Πες μας λίγο για Άρη και να συνεχίσουμε μετά με ΠΑΟΚ. Ο Κλήτος μας έδωσε βέβαια έτσι μια πρώτη πινελιά για ΠΑΟΚ. Ο Πάρης μας είπε την είδηση για Μανολόπουλο. Εγώ σας λέω ότι ο Όμπι κατά πάσα πιθανότητα θα παίξει με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο. Έτσι. Οπότε, Αντώνη, πες μας λίγο και για Άρη τι γίνεται τώρα. Έχασε η ομάδα χθες. Πες μας για την ένσταση καταρχήν, αν έχουμε κανένα ντεσού. Δεν υπάρχει κάποιο ντεσού. Εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι τέτοιες ενστάσεις για μια φάση που γίνονται στο τρίτο δεκάλεπτο έχει τύχει. Αλλά εντάξει, τώρα ο Άρης έπρεπε να την καταθέσει έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς. Έτσι κι αλλιώς αυτό έγινε και την ώρα του αγώνα, δηλαδή κατατέθηκε η έμφαση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να έχει κάποια καλύτερη τύχη για κάποιες άλλες φάσεις που τελικά δεν του επιτράπηκε να την καταθέσει μετά το παιχνίδι την ένσταση, όπως η φάση με τα 5 δευτερόλεπτα, που και αυτό είναι θέμα χρόνου, δηλαδή είναι θέμα χρονικό χρονομέτρου, τέλος πάντων. Ναι. Αν δηλαδή είχε κάποια τύχη για κάτι καλύτερο, δεν νομίζω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι δεν συνήθως από τέτοιες περιπτώσεις δεν αποκομίζεις κάτι. Όταν δεν πρόκειται για φάση, ας πούμε, που κρίνει το μάτσι ή κάτι τέτοιο, που να είναι στα τελευταία δευτερόλεπτα ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, το μάτσι εγώ το θεωρώ πάει πέρασε χαμένο για τον Άρη. Ένας Άρης ο οποίος και πάλι θα βρεθεί σε μια συνθήκη τώρα, σε εισαγωγικά θα βαρεθεί να κάθεται. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τρεις Αμερικανοί, ο Τσάλμερς, ο Λίτλ και ο Σούλερ έφυγαν σήμερα για την πατρίδα τους. Θα φύγει τη βδομάδα αύριο, νομίζω, μεθαύριο και ο Ντεκόζη, θα γυρίσουν την Κυριακή. Όπως φύγαν και ο Μιλόσεβιτς με τον Τραγκίσεβιτς για να περάσουν λίγο χρόνο με τις οικογένειές τους. Ποια Κυριακή τώρα, αυτή την Κυριακή?
Την επόμενη Κυριακή θα γυρίσουν και Δευτέρα θα μπουν τις προπονήσεις. Την επόμενη. Πότε παίζει ο Άρης, Αντώνη? Σε μία εβδομάδα, ρε Κώστα. Μισό λεπτό. Σήμερα είναι Κυριακή. Φεύγουν αύριο την επόμενη Κυριακή. Αυτό λέω. Το Αγίου Βαλεντίνου. 14 Φεβρουαρίου δηλαδή θα γυρίσουν. 14 θα γυρίσουν και Δευτέρα μπαίνουν στις προπονήσεις, ναι. Άρα πάνε για 4 μέρες. Αντώνη, επειδή θα έρθουν από το εξωτερικό, δεν πρέπει να μπουν σε καραντίνα? Δεν ξέρω τι θα ισχύσει σε αυτή την περίπτωση. Επειδή έρχονται από την Αμερική. Κοίταξε, ο Άρης έτσι κι αλλιώς. Ναι, σωστό. Μπορεί να μην ξεκινήσουν τις προπονήσεις απευθείας. Ο Άρης έτσι κι αλλιώς ξαναπαίζει 28 του μηνός με τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι του φτάνει το να έχουν κάνει τα τεστ και να έχουν τα αποδεικτικά των τεστ. Να είναι τα τεστ δηλαδή. Βασικά, όποιοι παίκτες έχουν έρθει τώρα από το εξωτερικό δεν νομίζω να μπήκαν σε καραντίνα. Και του Ρακλή... Όχι, φτάνει να έχουν τα αποδεικτικά των τεστ. Όχι, δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Να σας πω. Τι καραντίνα δεν πει. Να σας πω λίγο, να σας πει το ούζο που ασχολείται με όλα. Λοιπόν, άντε, αφού ασχολείσαι, πες. Άκου, λοιπόν. Έχει ένα σκέλος αυτό που λες τα τεστ, όντως. Ζητάς από τον ΕΟΔΗ, στέλνεις χαρτί, ζητάς από τον ΕΟΔΗ, δηλώνοντας τους τόπους που έκανε τα τεστ, τα αποτελέσματα και ότι θα κάνει τεστ βάσει του πρωτοκόλλου του ΕΣΑ και από εδώ και στο εξής θα κάνει συνέχεια, και ζητάς εξαίρεση από την καραντίνα των 7 ημερών. Ειδική εξαίρεση, γιατί πρόκειται για αναγνωρισμένο αθλητή ή προπονητή κτλ. Και σου δίνει ο ΕΟΔΗ και το Υπουργείο, σου στέλνει βεβαίωση ότι έχεις εξαίρεση. Έτσι. Ας πούμε, για παράδειγμα, ο Κάτας ήρθε και κοουτσάρισε την επόμενη ημέρα με τον Παναθηναϊκό Παρί, έτσι είναι? Ήρθε από το Ισραήλ στην Αθήνα και πέταξε για την Κωνσταντινούπολη. Έτσι, λοιπόν. Αυτό και είναι... έτσι ο Κώστας πηγαίνει στο αεροδρόμιο να υποδειχθεί τον Όμπι και τον Ήμπανγκς, χωρίς να φοβάται να τους υποδειχθεί. Ναι. Γιατί γίνεται όλα κατ' εξαίρεση. Και με τη μάσκα του. Ναι, και μετά μπουρμπουλιάν. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η διαδικασία, όντως τα τεστ. Λες ότι κάναν τεστ, πρέπει να τα κάνουν εκεί στην Αμερική, τα δηλώνεις και τα λοιπά. Δηλώνεις μετά ότι με το που έρθει εδώ θα κάνει και θα σας τα στείλουμε και θα ξανακάνει για το μάτς και με λίγα λόγια έχει κάνει 3 τεστ, ας πούμε, μέσα σε 5 μέρες. Ζητάς εξαίρεση και σου στέλνει ο ΕΟΔΗ βεβαίωση εξαίρεσης από το υγειονομικό πρωτόκολλο κτλ. Και έτσι παίζουν οι περισσότεροι. Κανονικά πρέπει να μείνουν 7 μέρες, νομίζω, είναι το πρωτόκολλο από το εξωτερικό. 7 days, σαν τα κουρασάν. Λοιπόν, anyway, πάμε παρακάτω. Πάει και αυτό. Λέει ο Νίκος, υπάρχει περίπτωση να μην γυρίσει κάποιος. Γιατί να μην γυρίσει, ρε παιδιά, Αντώνη? Γιατί να είμαστε αρνητικοί? Γιατί να μην γυρίσει, ξέρω εγώ. Τι να κάτσεις, ξέρω εγώ, διακοπές. Σου λέει, ρε παιδί μου, πρώτον, μπορεί να μην γυρίσει γιατί μπορεί να μην τον θέλει η ομάδα. Μπορεί να μην θέλει ο ίδιος. Μπορεί λόγω του οικονομικού. Μπορεί και να σαλπάρω, ξέρω εγώ. Κοίταξε, αυτές τις μέρες, αυτή τη βδομάδα, οι παίκτες θα πάρουν το μισθό του Δεκεμβρίου. Δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα οικονομικού. Συγγνώμη λίγο, Αντώνη, συγγνώμη πάλι, συγγνώμη. Τι κάνει, ρε, αυτό, ρε. Τόσο πάρεσαι. Τι κάνει αυτό, ρε. Σου λέει, ρε, παιδί μου, το κλείσα. Έλα, Αντώνη, συνέχεια. Λοιπόν. Αν είναι δυνατό. Κοίταξε, το να μην θέλει η ομάδα... Τώρα στο σημείο, αν ο Άρης είχε δύο νίκες παραπάνω τώρα, ας πούμε, εντάξει, μπορώ να συζητούσαμε αλλιώς. Αλλά η ομάδα είναι στην τελευταία θέση. Δεν ξέρω να τεθεί θέμα από πλευράς ομάδας να μην έρθει, να μην γυρίσει κάποιος παίκτης, ενώ δεν μπορεί να πάρει παίκτη. Το βλέπω δύσκολο. Με τίποτα. Ενώ θα φάει και πρόστιμο. Ακόμα και αν κάποιοι παίκτες, εντάξει. Εντάξει. Είναι και αυτό που λέει ο Πάρης, δεν μπορεί να μειώσει τον αριθμό. Πρέπει να πληρώσει πρόστιμο στο τέλος της χρονιάς. Είναι 25.000, νομίζω. 50. 50 είναι, 25 για κάθε παίκτη είναι, νομίζω, ή όχι. 50 είναι, ανάλογα. Πρέπει να τελειώσεις τη χρονιά με τον αριθμό των ξένων που ξεκινάς στο δεύτερο γύρο. Σωστό. Άρα γι' αυτό μπορείς να κάνεις μια μυστική συμφωνία με τον παίκτη, μια κρυφή συμφωνία, ότι σε τελειώνω. Απλά δεν σε ξεδηλώνω για να μην τιμωρηθώ, έτσι, δεν είναι? Αυτό μπορεί να γίνει, ναι. Αλλά τώρα εντάξει, αν ο παίκτης είναι στην Αμερική. Αλλά ναι, θεωρητικά τον έχεις, ναι, στο ρόστερ σου. Δεν πας να τεθεί τέτοιο θέμα. Γιατί είπαμε, εγώ είπα το λόγο. Τώρα το κατάλαβα. Αυτή την αυτό που είπα. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και όλοι χαρούμενοι. Αυτή την αίσθηση έχω, γιατί ο Άρης βρίσκεται στην τελευταία θέση, έτσι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει το περιθώριο να μην έχει κάποιο παίκτη στο ρόστερ του. Εντάξει, τώρα υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που όντως δεν έχουν προσφέρει. Και πολλοί είναι αυτοί που με ρωτάνε και εμένα χθες, ας πούμε, από χθες. Τι παραπάνω δηλαδή, ας πούμε, τι λιγότερο θα πρόσφερε, για παράδειγμα, ο Σιδηροηλίας ή αν έπαιζε 5 ή ο Νετζίπογλου ή αν έπαιζε
5 λεπτά παραπάνω Λίτλ σε σχέση με τα 10-12 λεπτά του Σούλερ που είναι άποντος. Έχει λογική αυτό και είναι και το οικονομικό στη μέση. Έχει λογική αυτό, αλλά τώρα εντάξει, άμα να δώσεις παραπάνω από τα λεφτά που λιτώνουν στο πρόστιμο για, για τους 5 ξένους, δεν νομίζω να έχει λογική αυτό. Αν ο Άρης μπορούσε, για παράδειγμα, να αλλάξει παίκτες και να πει τώρα στη διακοπή, αλλάζω το Σούλερ και φέρνω ένα παίκτη με τα μισά ή και λιγότερα λεφτά, τότε ίσως είχε κάποια λογική. Τώρα δεν νομίζω. Ο Σούλερ γιατί έπαιξε τόσο λίγο χτες? Γιατί ήταν πολύ κακός. Ήταν πάρα πολύ κακός. Όσο έπαιξε, αυτός και ο Ντεκός ήταν οι χειρότεροι παίκτες του Άρη χθες. Και ο Σούλερ δυστυχώς για μία ακόμα φορά. Φάγατε το παιδί, ρε. Το φάγατε. Ντεκόζι, το παιδί. Η ύψωση του βάθους σε κάποια μάτς μπαίνει χωρίς συγκέντρωση και δεν του πάει από την αρχή. Δηλαδή και στα δύο μάτς με τον Λαύριο, ας πούμε, ήταν αλλού για αλλού. Αλλά υπάρχουν και μάτς που τα έχει πάρει σε εισαγωγικά και μόνος του, έτσι. Με τον Προμηθέα, με τον Ηρακλή, έχει κάνει ματσάρες. Δεν έχει υπάρχει άλλο. Με τον Μεσολόγγι ήταν καλός. Με τον Παναθηναϊκό θα μου πεις έχασε ο Άρης, έβαλε 22 πόντους. Τέλος πάντων κάτι έχει δείξει ο Ντεκόζη. Ο Σούλερ όλη τη χρονιά δύο μάτσα, κανένα με τον Ιωνικό και ένα στη Λάρισα. Αντώνη, με συγχωρείς λίγο, τράβηξε ένα χαρτί εδώ, γιατί έχω διάφορες σημειώσεις όλες αυτές τις τελευταίες μέρες. Ο Νετζίπογλου παίζει. Όχι, ο Νετζίπογλου έχει ενηλικιωθεί και για να υπογράψει συμβόλαιο πρέπει να ανανεώσει τη φορολογική ενημερότητά του Άρης. Και γιατί δεν το κάνει? Γιατί δεν μπορεί. Είναι προγραμματισμένο να γίνει τώρα, μέχρι τις 15 του Ιουλίου. Γιατί χρειάζεται αρκετά σεβαστό ποσό και δόθηκε προτεραιότητα στο να πληρωθούν οι παίκτες. Πάρουν οι παίκτες δηλαδή και μετά να τακτοποιηθεί το θέμα της ενημερότητας. Ο Άρης πρέπει να είναι συνεπής σε αυτό το κομμάτι, στο δημόσιο, γιατί έχει και τις δόσεις να πληρώσει. Δεν είναι μόνο η ενημερότητα που πρέπει να βγάλει. Έχει και τις δόσεις για να μην χάσει τη ρύθμιση. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τη ρύθμιση, ποια ρύθμιση, για το άρθρο 99? Ναι, βέβαια. Βέβαια έχουν αλλάξει πολλές φορές αυτές οι ρυθμίσεις τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν σπάσει σε μικρότερες, σε ακόμα μικρότερες. Τέλος πάντων, θα τον κυνηγάει για πολύ καιρό τον Άρη αυτή η ιστορία με το δημόσιο. Είναι έτσι κι αλλιώς τα χρέη του δημόσιου είναι πάρα πολλά. Είναι σχεδόν 2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε δόθηκε, από ό,τι ξέρω, μια προτεραιότητα να πληρωθούν οι παίκτες, να πάρουν κάποια λεφτά για το μήνα, για τον Δεκέμβριο, και στη συνέχεια να διευθετηθεί αυτό το θέμα. Ναι, αυτό το θέμα πρέπει να το διευθετήσει ο Άρης, για να μπορέσει, γιατί ο Νετζίπογλου, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής, ναι. Όπως και ο Σιδηροηλίας. Δηλαδή, ειδικά από τη στιγμή που ώρες-ώρες ο Άρης στην περιφέρεια, όχι ώρες-ώρες, ως επιτοπλής τον έχει σοβαρό θέμα με τους δύο βασικούς γκάρντ να μην αποδίδουν, με σαφώς εξαίρεση χθεσινή πολύ καλή εμφάνιση του Τσάλμερς, θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει περισσότερο τους μικρούς. Ναι. Και όχι να παίζουν μόνο με τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα παιχνίδι που είναι... Έτσι, στα... συμφωνώ. Θα μπορούσε, λοιπόν, Αντώνης το είπε. Αντώνη, μας είπες για την ένσταση. Ξέρουμε πότε θα εκδικαστεί, ρωτάει ο Αντώνης, ο συνονόματός. Αυτό τώρα, είδες τι έγινε με τη Λάρισα, μετά από πόσο καιρό εκδικάστηκε του Κολοσσό Σπάου. Άρα θα την υποστηρίξουν, δεν είναι ότι το θεωρούν χαμένη υπόθεση. Εγώ, κατά την εκτίμησή μου, είπα δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες. Εντάξει, στηρίζονται τώρα και σε ένα γεγονός που πραγματικά προκάλεσε απορίες. Σε ένα εμφανώς εκπρόθεσμο τρίποντο, οι διαιτητές αρνήθηκαν να πάνε καν να το δουν στο χρονόμετρο. Ναι. Και θυμάσαι τι έγινε στο ΠΑΟ Κάρης. Δύο φορές πήγανε και είδανε σχεδόν δύο συνεχόμενες φάσεις. Δύο φορές. Έτσι, λοιπόν, στο βίντεο. 1,5 χιλιαρικάκι να δει η ένσταση όμως. 1,5 χιλιαρικάκι είναι. Ναι, οκ, okay, εντάξει, τι να κάνεις. Έπρεπε σηκωτό να τον πάρουν έναν από τους τρεις διαιτητές από τον πάγκο του Άρη και να τον πάρει να δει το replay, Αντώνη. Ναι. Αυτό το αποφασίζει ο πρώτος διαιτητής και το αρνήθηκε. Ο Αναστόπουλος από την αρχή είπε όχι, και όταν πήγαν και τον πλησίασαν οι άνθρωποι του Άρη και ο Σάββας ο Καμπερίδης και του λένε γιατί δεν πας να το δεις τουλάχιστον, αφού φαίνεται ότι δεν μετράει, λέει δεν πάω να το δω γιατί είμαι 100% σίγουρος ότι το καλάθι μετρούσε. 100%. Άντε βγάλε τώρα άκρη. Γι' αυτό θα τιμωρηθεί τώρα ο φίλος Μωτάκης. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, λέω, το καταλαβαίνω αυτό που λέγαμε πριν, αλλά στην Άκλη ακόμη και τώρα που πάει καλά δεν πολύ ασχολούνται. Είχαν, λέει, 20.000 κόμμα στον PCL, αλλά γενικά σε όλα τα παιχνίδια δεν είχαν τη στήριξη που θα περίμενε ο Αγγελόπουλος. Αναλογικά με τις επιτυχίες που είχαν, κάποια στιγμή το είχαν πει και οι ίδιοι, όντως. Παραδέχονται και οι ίδιοι. Και το λέγανε και με παράπονο. Ναι, με παράπονο. Βγάζουν παράπονο συχνά, όντως. Πιο πολύ ενδιαφέρονται για το τι θα κάνει ο Χιμένεθ, που έχασε σήμερα. Μπουρμπουλιάν. Από το και που ήρθε τέταρτη φορά πίσω. Πάρει και Αντώνη, πώς βλέπετε, λέει, να καταλήγει το ντέρμπι της Τετάρτης. Ποιο απ' όλα? Λαύριο ΑΕΚ. Λαύριο ΑΕΚ.
παιδιά, αυτό είναι το. Εγώ... Αυτό είναι η ματσάρα. Τι να κάνουμε. Το άλλο είναι άσο από εδώ μέχρι τόσο στο χώρι. Εγώ περιμένω από τον Ηρακλή να βγάλει αντίδραση. Ποιο είναι Ηρακλή? Για το Λαύριο λέμε. Το Λαύριο ΑΕΚ και αυτό είναι άσο. Αλλά Αντώνη, εντάξει, μην αγχώνεστε και το Λαύριο ΑΕΚ είναι Αντώνη. Είχε επιτροπή, όχι, πήρε και το Μέικον, ο οποίο είναι καλό παίκτη. Θα παίξει και ο Λάγκφορντ. Να σα πω κάτι. Αν παίζουμε πάντω κρυφτό, νομίζω θα γινόταν. Θα γινόταν πολύ ωραία φωτιά. Ο Μέικον και ο Λάγκφορντ. Έτσι. Ναι. Ο Μέικον και ο Λάγκφορντ έχουν ίδιο μαλλί, τους μπερδεύεις φουλ. Ο Μέικον δεν ήταν άσχημος, παιδιά, όμως. Πολύ ωραίο. Καλός παίκτης είναι. Τι, εντάξει. Και χθες ήταν πολύ καλός. Πρώτο μάτς τώρα. Εγώ για το ντέρμπι το τοπικό, εντάξει, εγώ πιστεύω θα βγάλει μια αντίδραση ο Ηρακλής. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Πρέπει να βγάλει. Δεν μπορείς να πεις το πάω. Καλησπέρα, λέει ο Ηρακλής. Πήρε 5 Αμερικανούς το καλοκαίρι και θεωρώ ότι έχει 0-5. Λέει συγχαρητήρια, λέει στο Σιάγκο. Δεν ξέρω αν συμφωνούμε. Δεν συμφωνούμε, φίλε. Ακόμη και ο Κλήτος να παίξει τον Ηρακλή ως Κλίτ Γκάρ, όπως γράφει στο email του. Εγώ θα έλεγα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Και πάντα αυτό λέω. Για όποιον φορά τη φανέλα. Τώρα ότι οι δύο έφυγαν, όντως δεν ήταν σωστές οι επιλογές. Τι να κάνουμε. Δεν είναι η μόνη ομάδα που άλλαξε ξένους. Άλλες έχουν αλλάξει πολλούς περισσότερους. Προχωράμε. Στηρίζουμε αυτούς που έχουν να προχωρήσουν στους επόμενους αγώνες. Τι θα κάνουμε τώρα, τους βγάλουμε όλους άχρηστους? Δεν γίνεται. Όταν όμως ερχόταν ο Χάτσερ, όλος ο κόσμος έλεγε αυλεπή τετράδα. Δεν ξέρεις πώς θα σου βγει ο κάθε παίκτης τώρα. Εντάξει. Ο Μπόλιν όταν ήρθε ο Μπόμπερ. Να κάνουμε τώρα. Εντάξει, το παιδί δεν πήγε καλά σε ένα μάτς, να κάνουμε. Σε 2, σε 3, σε 5, σε 10. Αλλάξαμε 2. 3 αλλάξαμε. Λοιπόν, εντάξει, είπαμε, οι ομάδες, το είπα χθες με νόημα, δεν το πολύ έπιασαν φαίνεται κάποιοι. Χτίζονται το καλοκαίρι και κρίνονται το άλλο καλοκαίρι. Έτσι. Δεν είπαμε ότι οι επιλογές μας βγάζουν δικαιωμένους, εννοείται. Η ομάδα δεν πάει καλά, αλλά θα πάει καλύτερα στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Φλιώνης λέει βγάζει μάτια. Το γέλιο θα είναι στο τέλος της χρονιάς, λέει να παρακαλάμε πάλι κανένα από τους ξένους, λέει να μείνει. Λέει ο Βαγγέλης του είναι Άρης. Εννοεί για τα μπάν, Αντώνη, μάλλον. Στο τέλος, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης το καλοκαίρι θα τελειώσει το θέμα των μπάν. Δεν νομίζω να έχει άλλη επιλογή. Πώς το ψαφτόρισε, Αντώνη? Ωραία, Αντώνη, πού θα βρείτε ένα εκατομμύριο, Αντώνη? Με τι λεφτά, Αντώνη? Αλλά δεν θέλει ένα εκατομμύριο τώρα, εντάξει. Για πες, Αντώνη, πώς θέλει. Άλλο το συνολικό κόστος, πόσο. Το συνολικό κόστος για τα μπάν είναι 500,000 περίπου. 450. Ναι. Τώρα με δόσεις, με διακανονισμούς, προκαταβολές και αυτά. Το θέμα είναι να πεις στους παίκτες να δεχτούν τις συμφωνίες. Όχι να τις αστρώσεις. Το θέμα, Αντώνη, ήταν η φετινή ομάδα να ήταν 3 εκατοστάρια και όχι όσο είναι, έτσι ώστε να μειωνόταν αυτή η διαφορά για τα μπάτζετ. Όχι, αυτό το θέμα, έχεις δίκιο. Ναι. Το μπάτζετ του Άρη έφτασε τα 5 εκατοστάρια, συμφωνώ. Μόνο. Ναι, τόσο είναι. Αλλά, πρόσεξε, το θέμα είναι ότι όλες οι ομάδες είχαν για τη θέση του Playmaker 50 επιλογές και πήραν τη μία. Ο Άρης σε κάθε θέση είχε 3-4 επιλογές maximum. Ωραία, σε έκανε μια ελληνική ομάδα, όπως είπαμε και την άλλη φορά. Μα αυτό ήθελε να κάνει. Του Τολιόπουλου στράβος τελευταία στιγμή, με τον Αγραβάνη όλοι ξέρουμε τι έγινε. Αυτή θα ήταν στον Άρη ο κορμός του Άρη φέτος. Όταν λοιπόν σου στραβώνουν κάποια πράγματα, μετά δεν έχεις επιλογές. Εγώ θα το πω ευθαρσώς, δεν το λένε οι άνθρωποι τώρα ανοιχτά, θα το πω εγώ. Αυτοί ήρθαν στον Άρη. Αυτούς που έχει τώρα, αυτοί ήρθαν. Αυτοί δέχτηκαν να έρθουν, ας το πούμε έτσι. Το Χάτσερ ο Άρης τον κυνηγούσε ένα μήνα, δεν μπόρεσε να τον πάρει. Έμεινε στο τέλος με την επιλογή του Τσάλμερς. Το Σμιθ, ας πούμε, τον Τζέρι Σμιθ δεν μπόρεσε να τον πάρει. Πήρε το Σούλερ. Όταν πήρε το Σούλερ, τι λέγαν όλοι? Είναι δυνατόν ο Σούλερ να πήγε στον Άρη? Τι μεταγραφάει? Θα πάω σε μάτς του Ιωνικού. Θα πάω σε μάτς του Ιωνικού. Λοιπόν, βγάλω τον Τολιόπουλο και το Σμιθ. Τελείωσε. Λοιπόν, να μας δώσουν απαντήσεις. Κώστα λέει, δεν λέμε ότι είναι 0 στα 5, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει, λέει, με βάση πώς παρουσιάστηκαν την ΚΑΕ. Η ΚΑΕ, παιδιά, τι παρουσίασε δηλαδή? Είπαμε ότι είναι παιχταράδες? Ή μήπως περιμένετε από μια ΚΑΕ να παρουσιάζει τους παίκτες και να λέμε ήρθε ένας μέτριος παίκτης, να δούμε πώς θα παίξει, να κάνουμε και μια προσευχή, μήπως μας βγει? Τι λέτε, ρε παιδιά, πάτε καλά? Δηλαδή, πάμε καλά γενικά? Δεν βγαίνει ένας παίκτης και μετά τον Φεβρουάριο λέμε ότι έφτυγε η ΚΑΕ που τον παρουσίασε ως καλό τον Αύγουστο? Δηλαδή τι να γράψουμε? Ότι πήρε ο Ηρακλής πήρε έναν μέτριο παίκτη και ότι περιμένουμε? Διαφέραμε μια παλτουδιά ολικής όλη τη διαρκεία. Είχε πει ποτέ κανείς τον Άρη όταν ήρθε ο Wilkinson ότι ήρθε με try out και μετά έμεινε και δεν ήθελε κανείς να φύγει?
Δεν παρουσιάσαμε, είπαμε. Ο ένας έπαιζε στη Γερμανία, ο άλλος είναι ο Σάγκς που έπαιζε στην Κίμη, ο άλλος ήρθε από το κολέγιο, είναι 21 χρονών, ο άλλος έπαιζε στη Φορτιτού τον Μπολόνια και πέρσι στο Περιστέρι. Μήπως άλλος... ο Ηρακλής δεν έψαξε την περίπτωση του Quincy Ford. Πάρει στα μάτα. Ναι, μήπως ο Προμηθέας έβγαλε προς τα έξω. Ναι, ναι, μήπως ο Προμηθέας έβγαλε προς τα έξω πόσες μέρες δοκίμαζε το Ford και έπρεπε να μην παίξει ο Ford με τον Παναθηναϊκό για να μας πούνε ότι μάζεψε υγρό το γόνατό του και ότι βγήκε το υγρό και ότι θα τον κρατήσουν άλλες 5 μέρες υποδοκιμή. Όχι μόνο για αυτό. Να τον κρατήσουν, ναι. Αυτό δείχνει ότι η αγορά δεν έχει τεσσάρια. Γιατί λέμε, να ήρθε τώρα ο Ίμπανκς, δεν μπορεί κτλ. Ο Προμηθέας, το Ford τον έχει 2 εβδομάδες στην ομάδα. Για σίγουρα. Λοιπόν, και προτάθηκε και σε άλλες ομάδες ο Ford και βλέπεις ότι οι ομάδες, τώρα δεν θέλω να το πω έτσι μειωτικά, με το ζόρι παίρνουν τους παίκτες αυτούς, γιατί δεν υπάρχουν άλλοι, όλη η Ευρώπη σαν τεσσάρια. Stretch four και αχ καλέ και σουτάρουν και το τρίποντο και αυτά και να παίρνει rebound, να είναι αθλητικός. Αυτοί οι παίκτες, παιδιά, παίζουν στην Τζεσεκά, η οποία πάλι έχασε. Έχασε από την Γκάλεπ Ταλίν, έτσι. 107-102. Kualalumpur.gr. Ευχαριστούμε πολύ. Έτοιμη για πρωτιά η Unix που έριξε 110 εκτός έδρας σήμερα, να τα λέμε. Και ο άλλος, ναι, ναι, Αντώνη, έχεις δίκιο. Ο δικός σου που έχει μια φάτσα γκέρα. 11 νίκες το 2021, ήττητη. Βγάλ τον, Αντώνη, βγάλ τον. Βγάλαμε τον coach. Ξανά, τώρα που έχει το σερί. Δεν τον είχες δει. Αποκλείεται να τον είχες δει. Αποκλείεται να τον είχα δει γιατί. Αφού λες βγάλ τον. Όχι τώρα που έχει το σερί. Τώρα βγάλει. Είναι καβάλα στ' άλογο. Τον Πριφτάν. Πρέπει, πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει. Πρέπει, Αντώνη, πρέπει. Πρέπει να βγει. Πρέπει να βγει. Βγάλε το Σίμτσακ. Και το Σίμτσακ το βγάλαμε πάρει. Βγάλαμε το. Ωραία. Βγάλε τον Νίκου. Το Θωμά δεν το βγάλαμε. Αδερφό. Μπράβο. Βγάλε το Θωμά. Βγάλε το Γλάρο που είναι στο μπάσκετ μπουκ. Όντως. Αδερφός κι αυτός. Ναι. Λοιπόν. Κώστα λέει ο Μπόλιν απλά λέει μας έχει κουράσει, λέει ο φίλος μου ο Στέφανος. Χαλάει όλη τη χημεία της ομάδας, το παιχνίδι του. Παιδιά, μην κρίνετε από ένα μάτς, από 5 μάτς, από 10 μάτς. Αυτός είναι. Τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε, τον στηρίζουμε. Έχουμε μάτς Δετάρτη, πρέπει να κερδίσουμε. Τώρα, αν αρχίσουμε να κάνουμε κριτική από το Φεβρουάριο, τι να κάνουμε. Η Unix λέει θα πάρει το Euro Cup, λέει 5,5 απόδοση. Παιδιά, μην βιάζεστε, γιατί και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι για το Euro Cup πήγαινε για να μπορέσει να πάει από εκεί στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει σημασία να πάρει το Euro Cup. Σημασία για την Unix έχει να φτάσει στον τελικό του Euro Cup. Γιατί πάνε και οι δύο φιναλίστ. Ναι, δεν πάει μόνο ο κάτοχος. Ναι. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Την Unix έχει... περνάνε φέτος, ναι, δύο ομάδες πάνω. 14 εγγυημένα συμβόλαια, δύο φιναλίστ και δύο wild card. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη και 3 μάτς στο NBA. New York Knicks, Miami, 86-90, Αντώνη. Το πιάσε το στοίχημα, Κώστα, και στα δύο. Τι έπιασες? Το στοίχημα. Εγώ. Και του Butler και του Randle. Ο Butler έκανε πάνω από 5 rebound. Ο Butler έχει ήδη 7 και ο Randle έχει 22 πόντους. Άμα είσαι παίκτης. Πες μου λίγο, Indiana, Utah, 83-86, Σαμπόνι. Ναι. Σαμπόνις. 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 17 πόντους, 7 rebound, 2 assist. Πόσους πόντους? 17 πόντους, 7 rebound, 2 assist. 20 θέλουμε. Έχει και πόσο ακόμα, θέλει ακόμα? 5 και 17. Τρεις ζολές. Πόσο χαμηλό σκορ. 4 ζολές θέλουμε. 4 ζολές. Το ξύλο πόσο άρχοντα. Χαμηλό σκορ. Ρούμπι Γκομπέρτ. Ρούμπι Γκομπέρτ. 13 πόντους, 15 rebound, 3 τάπες. Άντερε Ρούντι, παιχταρά. Λοιπόν. Και έχει κι άλλο μάτς. Charlotte Hornets, Washington Wizards, 102-75. Το χάσαμε αυτό. Westbrook. Το χάσαμε. 12 πόντους, 10 rebound, 9 assist. Άντερε Ράσελ. Double Ράσελ. Και πες μου και το τελευταίο για να πανηγυρίσω το πιο δύσκολο απ' όλα. Μάλλον το δύσκολο είναι ο Σαμπόνις. Phoenix Suns, Boston Celtics 52-49, Devin Booker 25 θα έχει. Μακάρι. 13. Ποιος είναι πρώτος σκορ στο μάτς? Ημίχρονο είναι 50, ο Κούσης. Ο Booker είναι πρώτος με 13. Άντε ρε Devin. Άμα ξέρεις μπάσκετ λοιπόν. Έχουν 12 ο Tatum και ο Bridges. Θα μας περάσει ο Tatum, ο Φλόρος. Λοιπόν, anyway, προχωράμε. Πληρωθήκαμε κλείτο και το στοίχημα.
Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ. Αντώνη, τελείωσες με Άρη. Ναι, αυτά. Δεν είχε κάτι άλλο. Η ένσταση, οι αναχωρήσεις, είπαμε, ο Άρης τώρα θα κάνει καιρό να ξαναπαίξει. Οπότε... Να πω κάτι, να σε τσιτώσω. Ένας φίλος ρώτησε κάτι για ένα post του Αλεξανδρή. Το είδα κι εγώ, ναι. Και? Εντάξει, τι. Άμα σχολιάζουμε post στο Facebook, τι να πω τώρα. Τέλος πάντων. Να πω ότι το έβαλε κάποιος από τη διοίκηση της ομάδας. Εγώ πάντως σου είχα πει ότι έχετε μεγάλο budget. Το είχα πει. Είπα ρε Κώστα, εντάξει τώρα υπάρχει περίπτωση να ξέρει κανένας τα συμβόλα καλύτερα από μένα. 500, με την έλευση του Little 500 χιλιάρικα είναι το budget. 5-10 ξέρω. 500 ραντών είναι πολλά. Πολλά είναι, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, μα το έχουμε πει εσύ ότι είναι πολλά. Ο αρχικός στόχος ήταν να γίνει ομάδα με 3,5-3,70. Μάξιμου. Όταν τα μισά από το budget που λέει ο Αντώνης είναι 3 παίκτες, τι περιμένεις? Δεν θα πάει και το budget. 3 παίκτες είναι το μισό budget, ναι, σωστό. Κλείτο του ΠΑΟΚ πόσο είναι? 700. 4,20. Τι? 4,20. Τι? Πόσο Κωστά, πρέπει. Πες μας το δικό σου είναι 700 τώρα. Και το δικό μας τόσο πρέπει να είναι, 4,20. Τι, πόσο? Έλα ρε τώρα. Please, ξανά. Θέλεις να το πω στον αέρα? Θέλω να απαντήσεις όπως, όπως ο Αντώνης. Τα ψέματα. Πες παιδιά, ο Άρης, γιατί για τον Άρη έχω ακούσει και εγώ αρκετά για τον μπάτζετ του και μου αφήνουν και χθες κάποιοι. Δεν έχει Έλληνα παίκτη πάνω από 30.000. Ο Ηρακλής και ο ΠΑΟΚ έχουν. Ας πούμε. Ο Ηρακλής έχει πολλούς κιόλας. Ο Άρης δεν έχει. 35.000 νομίζω παίρνει ο πιο ψηλά αμοιβόμενος Έλληνας. Εντάξει, τα έδωσε στους ξένους. Λοιπόν, ας μην μιλήσουμε για μπάτζετ περαιτέρω, να μην δίνουμε και τροφή σε διάφορους καλοθελητές. Να, τώρα τζάμπα το συνέχεια όμως αυτό το θέμα να ονομάστε. Οι ομάδες έχουν ελεκτικούς μηχανισμούς, υπάρχουν ερασιτέχνες, υπάρχουν μέλη, υπάρχουν μέτοχοι, υπάρχουν γενικές συνεργασίες. Υπάρχουν ερασιτέχνες. Το θέμα, Κώστα, είναι να βγαίνει το μπάτζετ, να είναι πληρωμένες όταν τελειώσει η χρονιά για κάθε ομάδα. Να είναι ανεπληρωμένοι ή να έχει να χρωστά ένα μήνα και να τον κάνει διακανονισμό πληρωμένος. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός στο τέλος χρονιάς. Άσχετα αν γίνονται θέματα μόνο για τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ηρακλή. Το μπάτζετ για μένα είναι σημαντικό. Αθήνα δεν μιλάει κανείς ότι υπάρχουν παίκτες του Ολυμπιακού που ακόμα και τώρα μετά από 5 χρόνια έχουν να παίρνουν λεφτά. Κανείς δεν τα λέει αυτά. Μούγκα. Σωστό. Και προσφυγές και καμπανάκια από την Ευρωλίγκα. Και να τα πάνε στην ΑΕΚ που δεν τα μαθαίνει κανείς και μόλις ανακοινώνονται. Και πώς πληρώνονται ξαφνικά και παίζουν. Δεν το λέω αυτό. Οι άνθρωποι έχουν επιχειρηματίες και ξέρεις ότι θα τα πάρεις. Δεν το λέω σαν αιχμή. Το λέω ότι ακόμα και γι' αυτό για τον όρο που έβαλε ο Εσάκη, για να τον δούμε. Γιατί ότι τα χρέη της προηγούμενης χρονιάς θα είναι πληρωμένα, θα είναι διακανονισμένα και θα τηρούν και οι διακανονισμοί. Εγώ ξέρω παίκτες που ήρθαν στον Άρη και είχαν να παίρνουν 7-8 μήνες από ομάδες της Αθήνας. Ισχύει. Και το πιο 38 παράδειγμα είναι εδώ. Παίκτες ορόσημα για τις ομάδες μας πλέον που έχουν κερδίσει δικαστήρια με κάτω και τα λοιπά και περιμένουν. Έτσι. Τώρα όνομα και μη χωριό. Μην τα λέμε πάλι. Anyway, το θέμα είναι για μένα είναι πολύ σημαντικό οι ομάδες, αυτό που ο Αντώνης, να μπορούν όποιο budget και να έχουν να το πληρώνουν. Αυτό ακριβώς. Να μπορούν να είναι οργανωμένες, σωστές, καθαρές και το κυριότερο για τον κόσμο μας, γιατί είπαμε ότι είμαστε οπαδοί της νίκης και όχι του μπάσκετ, να παίρνουν και καμιά νίκη. Άμα παίρνουν και καμιά νίκη, όλα είναι καλά. Δεν θα ψάχνουμε ούτε τα μπαν, ούτε τα λεφτά, ούτε τους προϋπολογισμούς, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Άμα χάνουμε, θα ψάξουμε και το ένα, θα ψάξουμε και ο Κούσης γιατί φοράει μπλε μπλουζάκι και δεν φοράει μπλε σκούρο μπλουζάκι κτλ. Έτσι είναι αυτά. Γιατί ο ΠΑΟΚ τον Τζαλμπούρη τώρα ρωτάει. Κλείτο λέει 4-20 λέει χωρίς ο Τζαλμπούρη. Τζαλμπούρη, δηλαδή ο Τζαλμπούρης παίξει του ΠΑΟΚ, δεν είναι. Ναι, γιατί ήταν μηνιαίο και μετά έγινε άλλο. Ναι, με μια μικρή, πολύ μικρή αύξηση. Τζαλμπούραρος. Ο παίκτης κλειδί στο Ιβανόφιν Τετάρτη, κλειτό. Θυμήσου το. Λες εσύ. Λέω εγώ. Κούς Κωνσταντίνος του Ιωάννη. Πάρη, πώς το βλέπεις εσύ το ντέρμπι, ερώτηση. Το Λάβριο ΑΕΚ. Μπράβο. Αυτό δεν είναι το τέλειο. Το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Τι εννοείται, στοιχηματικά, αγωνιστικά πώς? Αγωνιστικά, μπασκετικά. Ποια είναι η πρόβλεψή σου? Καταρχήν δεν θα έχει καμία σχέση με το παιχνίδι του πρωταθλήματος στο Ιβανόφιο. Είναι εντελώς διαφορετικές οι ομάδες.
18. Ο Ηρακλής Αχοντινέσης πως έχει προβάδισμα ελαφρύ για το λόγο ότι παίζει στο γήπεδό του, ότι είναι πιο μικρό το γήπεδό του από αυτό του ΠΑΟΚ που είναι πιο ανοιχτό. Ναι. Παίζει ρόλο αυτό στο πώς ξέρουν οι παίκτες τα καλάθια και το πού πρέπει να πάνε να τοποθετηθούν. Μας το είπε ο Σακελαρίου. Και έχω την αίσθηση ξεκάθαρα ότι το παιχνίδι θα κριθεί όσο και αν θα ακουστεί οξύμορο αυτό που θα πω στο πρώτο δεκάλεπτο. Δηλαδή, αν ο Ηρακλής βάλει το ρυθμό του, τρέξει τον ΠΑΟΚ, ανοίξει τη διαφορά και ο ΠΑΟΚ αναγκαστεί να κυνηγάει, νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να γυρίσει το μάτς. Πού να τρέξει τον ΠΑΟΚ, ρε, πάρει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής δεν τρέχει ποτέ. Τώρα αρχίζει και τρέχει λίγο. Τι να σου πω. Καιρός να τρέξει. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά κλειδί για τον Ηρακλή, θεωρώ ότι δεν θα είναι οι ξένοι, θα είναι οι Έλληνες. Δηλαδή, ο Καβαδάς, κατά κύριο λόγο. Ο Καβαδάς είναι κολόνα, δεν. Σε όλα τα μάτια είναι καλός. Αυτό που λες, τυχόν, είναι καλή. Και αν τυχόν οι δύο που παίξανε το μοναδικό τους καλό παιχνίδι στον Πλάτωνα παίξουν ξανά καλά, ο Τσαϊρέλης και ο Βεργίνης. Ο Βεργίνης. Έτσι, αυτοί οι δύο. Και από πλευράς πάω και έχω την αίσθηση πως βαρόμετρο, πέραν του πώς θα πάει ο Γκρίφιν, είναι η απόδοση του Λαβ. Πόσο καλός θα είναι ο Λαβ στη διάρκεια του μάτς, συγκεντρωμένος, ήρεμος, γιατί νομίζω ότι οι δυο τους θα κοντρολάρουν εκτός από το ρυθμό και το σκοράρισμα του ΠΑΟΚ. Κατάλαβα. Όλα μέσα. Κλείτο. Τι να κάνω, το έβλεψε. Όχι, ρεπορτάζος μας. Α. Η ομάδα είχε προπόνηση μεγάλο και ήταν όλοι. Δεν έχει προβλήματα. Φυσικά, το μόνο που ενδιαφέρει πλέον αυτό είναι σχεδιασμός για αυτό το μάτς. Θα έχει πολλή θεωρία, θα έχει πολύ βίντεο. Δεν το καταπίνουν εύκολα ότι ο Ηρακλής έκανε αυτή την ήττα στη Ρόδο. Γιατί να καταπιούν αυτό και να μην καταπιούν το ότι έκανε τρεις νίκες στην Ευρώπη. Φυσικά, το μάτς είναι πολύ δύσκολο και το ξέρουν, γιατί στο Ιβανόφιο γενικώς λίγο γίνει το γήπεδο για πολλές ομάδες. Έτσι είναι μεγάλες ομάδες, να κάνουμε. Εγώ δεν είπα ότι είναι μικρή ομάδα ο Ηρακλής. Δεν χρειάζεται να διορθώσει, Κώστα. Δεν σε διορθώνω. Συμπληρώνεις αυτό που λες. Δεν θέλω να συμπληρώσει κανείς τίποτα. Δεν θέλω κανένα συμπληρώσεις. Ότι είναι μεγάλη ομάδα ο Ηρακλής. Δεν χρειάζεται να το πεις, ρε Κώστα. Το ξέρουμε. Εντάξει, ρε Κλήτο. Το ξέρουμε. Να μην σας αδικήσουμε με τη διαιτησία και όλα, ρε Κλήτο. Καλά, εύκολο. Το αίμα ίδια θα κυλάει από το Ιβανόφιο. Είδαμε και τον Μπουρσανίδη. Κοκκίνησε ο Θερμαϊκός. Κώστα, ήδη κοκκίνησε ο Θερμαϊκός. Άστο. Το κίνησε τώρα στο παλατάκι με τον Μπουρσανίδη, το φίλο σας. Το κίνησε, είναι κόκκινο ο Θερμαϊκός. Τρέχει το αίμα ήδη από τώρα από το Ιβανόφιο. Και από το παλατάκι στο Θερμαϊκό είναι ευθεία κάτω η θάλασσα. Από το παλατάκι στο Θερμαϊκό. Γιατί από το Ιβανόφιο προς τα κάτω τι είναι, βουνό. Πιο μακριά είναι. Ναι, 5 χιλιόμετρα. Ορίστηκαν οι διαιτητές ή θα αλλάξουν πάλι το πρωί του μάτσου όπως το παιχνίδι του πρωταθλήματος. Ορίστηκαν. Άμα φοβάται κάποιο, μπορεί να αλλάξουν. Άμα δεν κάνει κάποιο την καλή δουλειά, μπορεί να αλλάξουν. Ορίστηκαν. Ναι, σημασία γι' αυτό έχει. Μάλιστα, βλέπανε και κατάφεραν να δουν και μέσα από λογαριασμού ότι αυξάνεται και η συμμετοχή στην αύξηση του κεφαλαίου. Έστω αυτό το Σαββατοκύριακο, μικρή βέβαια αύξηση, αλλά αυτό δείχνει ότι κάθε μέρα υπάρχουν συμμετέχοντες, απασχολούνται, μπαίνουν χρήματα. Ναι. Ο στόχος δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι για το μισό εκατομμύριο. Φαίνεται δύσκολο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κόσμος υπάρχει. Και εδώ και στο εξωτερικό, ο ένας με τον άλλον. Και η αβάντα, η μεγάλη αβάντα, το αβαντάζ είναι, εφόσον συμπληρωθεί ένα ποσό, όποιο να είναι και αυτό, η ανακοίνωση της οικογένειας Σαββίδη, του Γιώργου Σαββίδη, περί διπλασιασμού. Αυτό είναι το μεγάλο αβαντάζ που ναι. Αρχικά φαινόταν και ως μειονέκτημα, από την άποψη ότι ο κόσμος θα μπορούσε να πει, εντάξει, αφού θα βοηθήσει να ο Σαββίδης, ναι. Εμείς τι να βάλουμε, αλλά τελικά δεν σημαίνει αυτό. Αυτό έχει δώσει και κίνητρο στον κόσμο, έξτρα κίνητρο να συμμετάσχει. Να σε ρωτήσω κάτι λογιστικό. Τα λεφτά αυτά αυτή τη στιγμή μπορούν να χρησιμοποιηθούν? Όχι. Όχι. Πρέπει να λήξει το δίμηνο και μετά. Τα 200 που είναι μέσα στην τράπεζα τώρα δηλαδή δεν ακουμπούνται? Όχι, φυσικά και όχι. Ό,τι. Ναι. Γιατί γελάς? Για το ακουμπούνται. Για το ακουμπούνται. Ό,τι κίνηση κάνει ο ΠΑΟΚ να πληρώνει παλιά είναι από τον Χατζόπουλο. Έτσι, αυτός συνεχίζει να πληρώνει αυτός.
Χατζόπουλος σούπερ, Δρακόπουλος σούπερ, Πλερουίτα και Αναγνωρισιμουίτα. Λοιπόν, είμαι περίεργος πάντως. Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή και Κυριακή έχουμε συνολικά 7 παιχνίδια για το θεσμό του κυπέλου. Του τεστ είναι 21 διαιτητές. Είμαι περίεργος πόσοι θα σφυρίξουν και θα ξανασφυρίξουν μέχρι τον τελικό. Ενώ κανονικά απαγορεύεται ανά δύο μάτς την ίδια ομάδα. Φαντάσου. Για να δούμε. Μετά κοίταξε τώρα, αποκλείεται ας πούμε η Ηρακλής ή ΠΑΟΚ. Θα βάλουν του Λαβρίου έναν. Άρα λες ότι θα βγάλουν ότι αυτοί οι 12 που θα σφυρίξουν σε αυτούς τους 4 προημιτελικούς θα σφυρίξουν μέχρι τέλους. Αναλόγως και πώς θα πάνε. Νομίζω ναι, οι έμπειροι, οι καλοί όλοι θα σφυρίξουν όλοι. Γιατί ξαφνικά είδα ότι ξεχάσαμε κάποιους διαιτητές. Εξαφανίστηκαν που σφύριξαν τις πρώτες αγωνιστικές. Ποιους? Δεν τους βλέπω να ξανασφυρίζουν. Θα τσεκάρουμε προσοχή όλα αυτά. Όλες αυτές τις αγωνιστικές. Αντώνιος Σαμπόνης τι κάνει? Χάνουμε. Μεγάλε το Μάντας, περίμενα να το δούμε. Πάει. Μεγάλε το Μάντας. Τον ευλόγησε ο Αντώνης τώρα. Καθάρισε το μάτσε. Πολύ σημαντική νίκη μες στην Ιντιάνα. 19-5. Λοιπόν, ο Σαμπόνης. 20 πόντους έχει Κώστα. Κάνε ένα ακόμη θέλουμε. Α, δεν ήθελες. 20-21 ήθελες. Και θέλει 29 δευτερόλεπτα. Πάει, το χάσαμε για μισό πόντο. Δεν γίνονται αυτά. Χρειάζεται για να τελειώσει. Ναι, 29 δευτερόλεπτα. Το NBA κάθε Κυριακή βάζει μάτς πρωί ώρα Αμερικής. Τώρα τελειώνουν. Κάτι έχει με το Super Bowl νομίζω. Κάτι έχει σημαίνει. Έχει... Γιατί για Super Bowl δεν. Όχι, όταν έχει Super Bowl δεν έχει μάτς. Κάτι διάβαζα πριν τέλος πάντων. Μήπως είναι αύριο το Super Bowl, Δευτέρα? Δεν νομίζω. Κυριακές είναι το σύνολο. Anyway, λοιπόν. Η Ιντιάνα τελικά τι έχασε, πολλά με λίγα, Αντώνη. 93%. Όχι, 93% είναι και θέλει 29 δευτερόλεπτα. Έλα, κλείστε τα πράγματα. Κάντε μας ένα φάουλ. Κάντε μας ένα φάουλ. Άρα έχασε δύο βολές ο Γκομπέρ μόλις. Και αντί να πάρει το rebound η Ιντιάνα και να κερδίσει φάουλ ο Σαμπόνης ή να βάλει καλάθι, πήρε επιθετικό rebound ο Ίγκλης, ρε Κώστα. Έλα, ρε παιδιά. Ο Αντώνης γελάει. Χάνει ο Κώστας και ο Αντώνης γελάει, είναι δυνατόν. Εγώ περιμένω κι άλλα με τα δύσκολα. Βέβαια, κι άλλα. Καμιά 40 ποδαρούς έχεις παίξει. Ναι, όχι. Όταν έχει Super Bowl, λέει ο Άκης, λέει οι αγώνες στο NBA είναι πολύ νωρίς. Ο Μπακάλης λέει τους παραπέμπει. Ο Μπακάλης, του Άρη, τους διαιτητές. Όπα. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το είπαμε, ναι. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης από τη Δράμα, ήταν κομισάριος. Γύρισε και αυτός. Ναι, ο Μπακάλης ήταν και όντως θα παραπευθούν οι διαιτητές και ειδικά ο Αναστόπουλος σίγουρα θα τιμωρηθεί. Τον Τάκη το φίλο μου, ρε. Του το επιρρύπτουν αυτό και οι παρατηρητές, ότι δεν πήγε καν να δει τη φάση για την οποία έκανε έσταση ο Άρης. Αυτό που λέγαμε πριν. Όπως και για κάποιες άλλες φάσεις. Δεν είναι μόνο αυτή. Άρα, αν τιμωρηθεί Αντώνη και έχει οριστεί να σφυρίξει κάποιον από τους 4 προημιτελικούς, μήπως θα γίνει αλλαγή διαιτητή. Σωστό και αυτό. Τώρα, γιατί το άλλο είναι πρωτάθλημα, αυτό είναι κύπελο. Κύπελο. Ο Παναγιώτοπουλος είναι στο Κολοσσός Προμηθέας. Στο Κολοσσός Προμηθέας, δηλαδή μεθαύριο. Στο Κολοσσός Προμηθέας. Στο πρώτο μάτς. Αντώνη, έτσι και βάλεις ένα πόντο το Σαμπόνι, σε κερνάω καφέ για όλη την εβδομάδα. Και το Μαϊάμι κερδίζει 96% ρε φίλε. Time out, οι Pacers 25 δευτερόλεπτα και έχουν επίθεση. Έλα, εντάξει. Φάουλ, εμείς, φάουλ. Κάντε φάουλ. Έχουν ελπίδες. Μήπως δεν το τελευταίο καλάθι που παρουσιάζουν του Τεόντοτς, το είδατε? Ποιο, μια μαγική assist? Όχι, δικό του. Δεν το είδα. Αφήστε το, παιδιά, κάνει απίστευτο. Δηλαδή είναι ζογκλέο άνθρωπο. Δεν είναι. Τον πάω πάρα πολύ τον Τεόντοσιτς, Κλήτο. Θα τον ήθελα στο Ιβανόφιο. Ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί... Πάρει από το μισθή. Ναι. Δεν ξέρω γιατί πολλοί top class ομάδες μετά το πέρασμα του Τζεσεκά δεν τον πολύ κοίταξαν και πήγε στη Βίρτους. Η ομάδα... Τεμπέλης, δεν νομίζω πλέον ότι αντέχει. Τεμπέλης. Τεμπελάκος είναι. Το στυλ του είναι όντως τέτοιο. Είναι ράθυμος. Δηλαδή, ακόμα και τα μαγικά που κάνει, τα κάνει, ας πούμε... Τα κάνει αργά, αλλά τα πετυχαίνει. Ναι. Τώρα δεν κάνει απίστευτο πράγμα, δηλαδή. Τι γίνονται αυτά, λοιπόν, τώρα, να διαβάσω... Βγάζει αυτούς που είναι στο Μπόιτο Σποτάγκο, ο Γκαρσία. Τι γράφει? Αν μπείτε στο Twitter, δηλαδή, θα το δείτε. Ο Κάρτσια.
στο Κάρτσια το Twitter, αν πείτε το δείτε. Ο Εμιλιάνο Κάρτσια, τον οποίο έχω κλείσει να βγει στην εκπομπή από το καλοκαίρι και δεν τον έχω βγάλει ακόμα. Εντάξει, αφού τον έχει κλείσει, αυτό είναι το σημαντικό. Να βγω, λέει, όποτε θέλει. Κάποιο καλοκαίρι θα βγει. Επίσης, θα πούμε ότι η Εθνική Γυναικών επέστρεψε περίπου στις 8 η ώρα από τη Λουμπλιάνα. Να πιστεύετε. Έτσι. Με την πρόκριση, μπράβο στα κορίτσια. Και πώς θα τις βγάζαμε, ρε πάρει 8 η ώρα. Ήταν ήδη κλεισμένες, Κώστα, δεν πειράζει. Πήγαμε για αύριο. Ό,τι ζήτησες, ρε Κώστα. Ρε πάρει. Μα πώς, 9 η ώρα ακόμα αποσκευές θα παίρνανε. 8 η ώρα ήταν ήδη σπίτια τους τα κορίτσια. Ήμουν σε ανοιχτή γραμμή. Πολλέ. Λοιπόν, αύριο η εκπομπή θα έχει αφιερωματικό χαρακτήρα στην Εθνική Γυναικών που πήγε πάρα πολύ καλά και προκρίθηκε στο Ευρωμπάσκετ του 21. Είναι σημαντική επιτυχία. Μιλάμε για νέα σελίδα στο γυναικείο μπάσκετ, έτσι, με καινούργια παιδιά. Και μπράβο σε όλους και στον προπονητή. Και επίσης μπράβο κιόλας ότι η Ομοσπονδία, συγγνώμη, σε διακόπτω, και στις γυναίκες δεν έχει βάλει Αμερικανίδα να τουραλιζέ. Όπως έχουν κάνει πολλές εθνικές ομάδες και στο γυναικείο μπάσκετ. Όπως με ενημερώνει ο φίλος μου, ο πληροφοριοδότης από την Ισπανία, η Σαραγώσα μόλις ανακοίνωσε τη λύση συμβολαίου του TJ Bray. Ένας λοιπόν παίκτης χαρισματικός στο τρίποντο και που δίνει πάσα στους συμπαίκτες του, έρχεται στον Παναθηναϊκό. Welcome to Παναθηναϊκός και τέτοια λοιπόν. Ποιος θα πρωτοσουτάει τρίποντα δηλαδή, ο Νέντοβιτς αυτός, ο Παπαπέτου, ο Μποχωρίδης, ποιος θα κάνει τρίποντα. Με TJ στο Περιστέρι, καλό. Με Νέντοβιτς και Μπρέι στον τελικό θα γράψουν τώρα. Στο τελικό, στο Final Four της EuroLeague, μπορεί να προβλέψουν και αυτό που ξέρεις. Γι' αυτό θα είμαι με Μανολόπουλο. Όταν γίνει το μάτς, γιατί δεν βλέπω να γίνει. Είναι ώρα να διαβάσουμε σε κάνα site. Δεν βλέπω τον τρόπο πώς να μην παίξει ο Παναθηναϊκός στον τελικό. Όντως. Πάρη, μου λέει ένας φίλος, λέει για τη Γέμελος, ότι είναι, λέει, naturalizé. Είναι. Η Γέμελος δεν είναι στην Εθνική Γυναικών. Ναι, είναι. Αν είναι naturalizé η Γέμελος. Ναι, αλλά... Και είναι παιχτάρα. Θα τον κάνει μια χαψιά, λέει ο Γκραντ, λέει το TJ Bray. Δεν αποκλείω. Θα το απαντήσω αυτό ξεκάθαρα αύριο. Θα το ψάξω. Για τη Γέμελος. Σαν τον Μπέρι, λέει και ο Τέο. Σαν τον Μπέρι και ο Τέο. Δεν το πιέσα. Η Γέμελος είναι μια φάση καλάθης. Ναι, είναι Ελληνίδα, ρε παιδιά. Κατάλαβατε. Δεν τα λέμε αυτά, δηλαδή. Είναι ομογενής. Κατάλαβες. Είναι στο στυλ του Καλάθη. Όπως και ο Καλάθης δεν πολύ μιλάει ελληνικά. Άμα τον πλησιάζει και μιλάει κυρίως τα αγγλικά του, έτσι είναι και η Γέμελος. Ω, τι στήση μου φάγαμε, ρε. Τι έγινε. Έφαγε γκόλι Μπρόντμπι. Η Ιντιάνα Αντώνη τελειώσε. Έβαλε καλάθι ο Μπογκδάνοβιτς. Άντε ρε Αντώνη, άσε μας τώρα. Βολές. Ο Μπογκδάνοβιτς. Πώς είναι το σκορ. Έβαλε καλάθι ο Μακδέρμοντ και μετά ο Βολές ο Μπογκδάνοβιτς. 95%. Ο Μακδέρμοντ της Λιβερπούλ, ο παλιός. 0,9 δευτερόλεπτα και η μπάλα στη Γιούτα. Κάντε ένα φάουλ. Αντί να σουτάρει Κώστα, ο Σαμπόνις σουτάρει ο Μπρόκτον και το χάσει. Καλά, ο Μπρόκτο θα σουτάρει, αφού θέλουν τρίποντο, εννοείται. Μισό λεπτό λίγο να τα δω κι εγώ εδώ. Ιντιάνα, Σαμπόνις, 20 πόντους, 9 rebound. Κοίτα τι σου είναι, ρε φίλο Μπούκ όμως, 20,5 το έχει. Ο Μπινές. Ο Νέσμπι. Ο Τάιρο Νέσμπι. Σωστό, λοιπόν. Που μου στέλνει μηνύματα και μου λέει hello coach. Αυτό πάλι. Κάτι ξέρει ο Νέσμπι. Αυτό και ξέρεις ποιος άλλος, Αντώνη μου έστειλε, θα τον βγάλουμε στην εκπομπή. Ο μεγάλος Τόμπι Μπέιλι. Έλα ρε. Και τι μου έστειλε. Happy birthday coach. All the best και τα λοιπά. Με βλέπουνε με το κουστούμι μάλλον. Ναι, ναι. Έτοιμος είμαι. Δεν κατάλαβα. Γιατί άλλοι που είναι δηλαδή τι κάνουν παραπάνω. Δεν κατάλαβα. Εγώ θα έριχνα και κανένα μπινελίκι. Πολύ χοντρό κιόλας. Ο Σαμπόνις λέει Κώστα λέει δεν είναι καν μέσα λέει. Ρε γκαντέμιδες. Τι 5 δευτερόλεπτα θέλει και έχει την μπάλα Γιούτα τώρα. Τι να μα δεν είναι μέσα, πιέζουν τώρα, κοντούς έβαλε. Λοιπόν, σε ροή αγώνα λέει ο Θεοντόσης έκανε, λέει πάσα με το κεφάλι. Αυτό άλλο. Σημερινό τώρα. Και ο Μήτρου Λόγκ λέει σαν να τουραλιζέλε θα θεωρηθεί αν βγάλει διαβατήριο. Εντάξει. Άρα βάλαμε και εμείς και τι έγινε. Anyway. Λοιπόν, τώρα, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε σήμερα Κυριακή, να δώσουμε την ευκαιρία και στον κόσμο να δει το θρίαμβο του Άρη στην Αθλητική Κυριακή. Αντώνη.
Ναι, στην Αθηνική Κυριακή. Ε, στην Αθηνική Κυριακή δεν θα τον δει. Σε άλλα κανάλια μπορεί να το δει κάποιος δύο. Όπα, μην μπομπίζεις κι εσύ. Δεν θα βάλω τη βαθμολογία πάλι, λες, το πιστεύεις? Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, τρέμε καλή βαλέ, ακούστηκε ο Κούσης, λέει, για τον πάγκο του Ηρακλή. Τίτλος άρθρου. Φήμες για Κούση. Μισό λεπτό. Όχι για τον πάγκο του Ηρακλή. Εγώ δεν είπα για Ηρακλή. Καταρχήν, πρώτα πηγαίνει σε μια πιο μικρή ομάδα για να κάνει το αγροτικό. Έτσι είναι. Ναι. Μπορώ, ας πούμε, να πάω σε μια ομάδα Αλφα Εκάστ. Μπορώ να πάω στους Γαλάζιους. Παπαδούλη τρέμε. Λοιπόν, να την ανεβάσω γάμα εθνική. Μετά γάμα εθνική να πάω βοηθός του Καλύβα, του χρόνου. Και μετά προχωράμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, χράτσι καρέκλα του Καλύβα. Αντώνη, είναι έτοιμη ανακοίνωση. Ευχαριστούμε πολύ για την εργασία. Ευχόμαστε. Κατάλαβε τι γίνεται. Εν τω μεταξύ, να ξέρετε ότι την εκπομπή τη βλέπουν όλοι οι παίκτες, όλοι οι προπονητές, όχι μόνο του Ηρακλή, και αρκετών άλλων ομάδων, και μετά λένε τι λέγατε πάλι, γελούσαμε, κάναμε και αυτά και τα λοιπά. Προσέχω και γέλιο. Καλό είναι αυτό όμως. Δύσκολες οι εποχές, Κώστα. Κάποιοι τα παίρνουν και σοβαρά όμως. Να, είπατε ότι δεν πειράζει. Ότι δεν παίζουμε καλά. Τι να πούμε, ότι παίξατε τώρα, καλά. Ο κόσμος είναι ένα χρόνο μέσα, άμα κάνεις και ξύλινη εκπομπή. Για κάνουμε τώρα, θα είμαστε ανέκφραστοι, αγελάστοι. Εννοείται. Εδώ ο Ξανθόπουλος έσπασε 7η φορά τη μύτη του. Και θα γελάσουμε και θα διαφωνήσουμε. Αυτός ο Βασίλης με τη μύτη, τι πράγμα είναι αυτό όμως, παιδί μου? Έσπασε τη μύτη του πάλι. 7η φορά. Ρε Κώστα, δεν ήσταν λίγο προσεκτική? Τι το κάνατε, μπουκέτα τον δίνατε, τι κάνατε? Δούλεψα για τον Προμηθέα, για τον Προμηθέα δούλεψα. Διαμαρτυρόταν συνέχεια όμως ο Βασίλης. Δεν κατάλαβα. Αυτό το κούνημα πάρει, αυτό το κούνημα του κεφαλιού είναι όλα τα λεφτά, δεν υπάρχει. Τρίτη βράδυ, άμα προκριθεί ο Κολοσσός, θα βγει ο Βασίλης, τελείωσε. Κουνούσε τα χεράκια πολύ στο διαιτητή. Πολύ τα χεράκια κουνούσε, Βασίλη μου. Εγώ τα βλέπω όλα. Εσύ Κώστα που το είδες, το ήσουν εκεί στο Βερετόκλειο. Το μάτς, πολύ τα χεράκια, πολύ πάθος. Πολύ πάθος για να κερδίσετε τον Ηρακλή. Δεν το είδα με το Μεσολόγγι, δεν το είδα και σε άλλα μάτς. Αλλά τι να κάνουμε, τελικός με Ηρακλή και ο Κολοσσός. Τελικός με Ηρακλή, όλοι τελικό με Ηρακλή, όλοι. Ο ΠΑΟΚ τελικός διπυρωτικού. Όπως επίσης είδα και τους διαιτητές μετά τον αγώνα σε selfie στο αεροπλάνο μέσα, χαμογελάκια. Όντως το είδα και αυτό. Είναι δυνατόν. Χαμογελάκια, Τόμι. Πήγε καλά η αποστολή, φίλε μου, που είσαι ο κορυφαίος Έλληνας διαιτητής. Αλλά με το φίλο μου τον Αργύρη δίπλα που δεν έδωσε ούτε ένα σύριγμα στον Ηρακλή στη Ρόδο, στον κακό Ηρακλή Κάκιστο, ούτε ένα. Το out. Δώσανε out στον Ξανθόπουλο που τους έκανε. Όχι, όχι, ακούμπησαν οι άλλοι και το δώσαν, αλλάξαν το σύριγμα και φάγαμε τρίποντο, Αντώνη. Φάγαμε τρίποντο, Αντώνη, τότε. Άλλαξαν το σύριγμα, ενώ η διαφορά ήταν 3 πόντους και φάγαμε τρίποντο. Λοιπόν, τους είδα χαμογελάκια μες στο αεροδρόμιο με τον παρατηρητή. Αντώνη, 10 λεπτά, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει αύριο. 20 λεπτά, τι ετοιμάζει για την Τετάρτη. Όχι, τώρα θέλω να τα πω γιατί τα θυμήθηκα. Την Τρίτη θα έχει μισή ώρα. Με το τον νέο παρατηρητή διαιτησίας, τον κύριο Πιλοίδη. Και συνεχίζει. Επέστρεψε και αυτό στην κράση ενώ ήταν κομμένος. Και επέστρεψε ξαφνικά στο παιχνίδι του Ηρακλή στη Ρόδο. Πήγαν το ταξίδι λοιπόν με το αεροπλάνο, πλήρως ο κόσμος. Προχευμένο. Ντάγκα, 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 ντάγκα. Όπως πληρώνουμε εμείς, πρώτη θέση. Για να γελάει μετά ο φίλος μου Καλδύρης το αεροπλάνο έτσι. Να γελάει που δεν έδωσε ούτε ένα σύριγμα. Ούτε ένα σύριγμα δεν έδωσε. Καλά, ο τρίτος ο Θεονάς. Δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Και σας είπα τι συμβαίνει. Αλλά δίνουμε εμείς δικαιώματα, τι να κάνουμε. Είναι ο άλλος μόνος του στο καλάθι, λέει, και κάνει τρίποντο. Στα 6 δευτερόλεπτα και τρώμε τρίποντο. Τι να σε πει μετά, να πεις για διαιτησία? Δεν λες. Δεν λες μόκο. Αντώνη, 12 λεπτά. Συνεχίζουμε. Τρία λεπτά μίλησα, ρε φίλε. Τετραπλή σέλφι, Κώστα, έτσι. Τετραπλή σέλφι. Τετραπλή σέλφι μέσα στην τετραπλή. Έτσι. 4 λεπτά. Αφού θα διπλασιαστεί ο χρόνος. Και τώρα τα λέω αυτά γιατί ξέρω ότι μας βλέπουν και θα τους τα πούνε. Γι' αυτό και άλλωστε και τα λέμε όλα στην εκπομπή. Γιατί μετά πηγαίνουν στην ΚΕΔ και λένε ο Κούσης στο Facebook γράφει ότι η διαιτησία μας αδίκησε και τα λοιπά. Πώς να μην γράψει, τι, έτσι θα σας αφήσει? Πώς να μην γράψει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Παρασκευή θα πάρουμε εκδίκηση, λέει.
από τον Κολοσσό. Ψαγμένο. Ηρακλής Κολοσσός ημιτελικός, εννοεί ο φίλος. Κοίταξε, ο Κολοσσός τώρα είναι σε καλό momentum, αλλά εντάξει, μας βρήκε και εμάς πίτσι. Εντάξει, ο Προμηθέας είναι πολύ καλός, αλλά θα το πω γιατί. Γιατί να το παλέψει ο Κολοσσός. Και ο Κολοσσός είναι, έχει έλλειψη. Άρα υπάρχει περίπτωση λόγω του κατάγματος να μην παίξει ο Ξανθόπουλος. Όχι, θα παίξει με μάσκα. Θα βάλει τη μάσκα και θα παίξει. Δεν καταλαβαίνει αυτό. Γιατί να μην το παλέψει ο Κολοσσός. Δεύτερη φορά το πάθει φέτος εξάλλου. Ναι. Φοβερό και αυτό όμως, ε. Δεν παίζεται. Ναι, το πάθει και με τον Άρη. Γιατί δεν μασάει, φίλε, γιατί παίζει με καρύδια. Με ψυχή, με καρδιά. Με καρύδια παίζει. Παίζει με καρύδια. Δεν παίζει καρύδια, παίζει. Παίζει με καρύδια. Γιατί πάει και χώνεται. Πάει και χώνεται και σπάει τη μύτη του. Λοιπόν, και καλά κάνει. Έβαλε καλάθι ο Σαμπόνης, ο Γελίος. Να βάλει. Κάνει ήδη ντους ο Σαμπόνης. Ήδη σπίτι του είναι. Είστε γκαντέμιδες, ρε. Εν τω μεταξύ, να πω κάτι. Το προηγούμενο που είχαμε πει, Αντώνη, που ήταν 10 πόντους, δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, μου το έβγαλε κερδισμένο και με πλήρωσαν, το ξέρεις. Μήπως το έπαιξε 10 συν. Παιδιά, ήταν 10 μισό και ο παίκτης έβαλε 10 και μου το έβγαλε πράσινο. Και μόνο αυτό που λέω, Αντώνης, μήπως το PIR, το PIR, μήπως αυτό εννοούσαν, ήταν 13. Μήπως το, ναι, δεν έχει άλλη λογική. Εκτός αν κατά λάθος το έβαλες under 10. Κανονίστε τώρα κανένας ρούφ να πάρει τηλέφωνο στην εταιρεία και να πει πληρώσατε 100 ευρώ στον Κούση λάθος. Λοιπόν. Ο Σαμπόλης ρε Κώστα τάσπασε 7 στα 19 σου τη χασίδα. Έλα ρε γελίος τώρα. Άσε ρε γελίε φλόρε. Σαν τον Μπούμπουρα γελίε. Άσε 8 στα 19. Ρώσε αμίλητε βοτκάκια τώρα. Άσε δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Καραγκιόζι. Δεν υιοθετούμε λουθρανικά. Ε, ναι τώρα. Κρεψίνης λεκαμπέλης. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Να είστε όλοι καλά. Περάσαμε ωραία και σήμερα. 10:30 πήγε. Να δούμε και λίγο τώρα τη Χριστίνα. Να δούμε και τη... Μαραγκόζη. Ξεκίνησαν και οι μεγάλοι Clippers. Κέτζιου. Σωστό. Την πρόεδρο. Κορυφαία. Ποιοι και ξεκίνησαν οι μεγάλοι Clippers. Clippers Sacramento 15-20 στην πρώτη περίοδο. Ό,τι να είναι αυτό. Πρέπει να έχει οι μεγάλοι Clippers και χάνουν, ρε φίλε. Πρέπει να έχει πάθει ζημιά ο Paul George από το εδώ και 2 μέρες. Οι Clippers είναι μια ομάδα πάρα πολύ πλούσια, η οποία παίζει στο ΔΑΚ του Los Angeles. Τι είναι το ΔΑΚ? Δεν ασχολείται κανείς. Λάθος κάνεις. Κάθε στα εντός έδρας παιχνίδια τους. Όταν είχε κόσμο. Όταν είχε κόσμο, τα sold out, πώς πηγαίνανε. Ε, καλά, ναι. Λοιπόν, άρα... Κλήτο, έχουμε τίποτα να προσθέσουμε κανένα τελευταίο? Όχι. Καλάθιος Σταυρακόπουλος σε μάτς Άρης Αμπελόκηπη. Ε, που γυρνάει, 94-95. Που γυρνάει την μπάλα γύρω-γύρω από τη μέση. Αυτό έβαλε και ο τέτοιος, περίπου. Πιο δύσκολο βέβαια. Λίγο έβαλε και ο Τεόντος. Προφανώς είναι το βίντεο. Είναι το βίντεο, χτες. Ο Τεμπέλης. Ο Τεμπέλης. Lazy. Lazy. Λοιπόν, Αντώνη, εσύ έχεις τίποτα? Ε, τώρα εδώ να σου πω γίνεται μάχη. Να, 16 ο Μπούκερ, 18 ο Τέιτου. Δέλτα, αλφα, κάπα, δεν ασχολείται κανείς. Για σένα, για το στοίχημα το λέω, ρε. Άσε, ρε, δεν χάσα... το έπαιξε αυτό, δεν το έπαιξε. Μπούκερ δεν είπες, έπαιξες. Έλα, ρε. Θα ψάχνω. Ρε, εσύ εδώ τώρα χάνουμε την Μπρόντμπι που είναι πρώτη και παίζει με τον 8ο. Μπρόντι Άλμπορκ 0-1. Και είναι πρώτη Μπρόντμπι. Και οι άλλοι έχουν και δεύτερη. Παίξε ο Λουζεφίχτεν, πώς τη λένε, πάει τη Σουηδική. Βέντερμπίχτεν. Παίξε Βέντερμπίχτεν, την πιάσει. Για Μπρόντμπι τώρα. Κοίτα τι στοιχηματάρα. Αντώνη, πες μου λίγο, ο Westbrook έκανε double-double, έκανε. Ναι, ρε. Για πες μου λίγο και τον Ντέβιν Μπούκερ, για να χτυπιέμαι ακόμη πιο πολύ. Καλά, το έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτό. Έχει 3 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδο. Και είναι 16 πόντου, 10 assist, 6 rebound. Τους πόντους με ενδιαφέρει. Έβαλε άλλος πάνω από 16. Ο Τέιτουμ. Το είπα, τώρα στο είπα. 18 ο Τέιτουμ. Μάχη γίνεται. Γι' αυτό είπα μάχη. Και σε άκουσες μάχη και νόμιζες ότι πλακώθηκαν τίποτα σε καμιά ομάδα. Μάχη, διάβαζα μικρός. Μάχη και κράνος. Κλείτο, πρόλαβες. Καλά, πλάκα. Και τάγκς. Εντάξει. Εγώ διάβαζα Μπλέικ. Μπλέκ. Ναι, ρε, πάρει. Μπλέκ. Εγώ διάβαζα και τα ρατατά, αλλά δεν το λέω, εντάξει. Ρατατά, ζάγκουλα. Το ταρατατά ήταν για τους πιο παλιούς εδώ μεταξύ, Αντώνη. Εμείς δεν το πολύ προλάβαμε. Προλάβαμε, αλλά είμαστε πιτσιρίκια.
Ήμασταν μικροί. Προλάβαμε, λέει ο Αντώνης. Προλάβαμε. Ήμασταν μικροί, όντως. Μετά σταμάτησε τα καλά μας χρόνια τότε που το τάβλι πήγαινε αέρας. Εξάρες, πεντάρες, τεσάρες, τελάρες. Λοιπόν, κλείνουμε. Κώστα λέει δεν έχει τελετέ. Δεν βλέπω τον τρόπο, λέει, που θα κάνετε αύριο κλήρωση. Ο Άκης. Α, ναι. Αύριο θα κληρώσουμε το σορτσάκι για το φανελάκι. Μεγάλη επιτυχία το σορτσάκι. Μπράβο, παιδιά. 30 φάγαμε στη Ρόδο. Συγχαρητήρια. Και τα μπλουζάκια που βγάλαμε unstoppable. Blue, blue, blue. Λοιπόν, θα πουλήσουν μετά την Τετάρτη. Άμα προλάβατε, λέει, αυτό που αναφέρετε, λέει, πρέπει να κάνετε, λέει, το εμβόλιο. Όχι, ρε φίλε, δεν είμαστε 65, μισό λεπτό. Δεν είμαστε, τα προλάβαμε. Το 80 πλάς κάνει τη στιγμή αυτή. Το ταρατατά, λέει, ήταν ψιλοπορνό. Το μόνο που έχω να σου πω, φίλε, ήταν ότι ήταν χοντροπορνό. Μ' αρέσουν αυτές οι συζητήσεις. Μισό λεπτό. Ήταν χοντροπορνό για την εποχή. Ωραίο σκίτσο, εκλειτό, ωραίο σκίτσο. Ωραίο. Πλακωτό ήταν. Το παιχνίδι πλακωτό ήταν στο τραπέζι. Ωραίο, ωραίο σκίτσο. Όχι, εννοώ σαν τεχνοτροπία, ήταν ωραίο. Ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό. Μόνο ηλουστρασιόν δεν ήταν, αυτό έλεγε. Να μην πούμε περισσότερο, γιατί ο Αντώνης κοκκίνησε για πρώτη φορά στην ιστορία. Άκουσες τύπο κλήθος. Το μόνο κακό ήταν ότι δεν ήταν ηλουστρασιόν. Παιδιά, εντάξει. Δεν μπορώ. Θα με κάνετε τώρα στην επόμενη εκπομπή να το γκουγκλάρω και να βάλω φωτογραφίες στην επόμενη εκπομπή. Είναι ακατάλληλο, δεν είναι για ίντερνετ. Ήτανε κανονική τσόντα, ας πούμε, να το πω έτσι, εκείνης εποχής κιόλας, το 85 τώρα μιλάμε, έτσι, Αντώνη. 11 χρονών ήμασταν, 12, 15. Κάπου εκεί. Και πιο πριν. Πιο πριν. Ναι, πιο πριν, ναι. Ρε εσύ, Κλήτο, για τους μπαμπάδες μας ήταν τώρα, σε εξάρες, πεντάρες, τεσσάρες. Για άμορες, μπαμπάδες. Γι' αυτός ήταν... Πρόσεσε τώρα να πω την ιστορία στο λαό να μαθαίνει η νέα γενιά. Αυτός ήταν λοχαγός του Ιταλικού στρατού και τον λέγανε ταρατατά. Το θυμάσαι, με ξεπερνάει πραγματικά. Και έπαιρνε όλο άδειες από το στρατόπεδο και έβγαινε έξω και... Λοιπόν... Μάντεψε τι κάνω τα βράδια, Τόνι. Τύφλα λέει να έχει ο Ουντέρζο. Εντάξει, τώρα ο Ντέρζο, άμα αρχίσουμε να λέμε παιδιά για σκίτσα και τα λοιπά, εγώ είμαι ειδικό σε αυτά, να ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, Εντίκα, φίλε Δημήτρη. Άμα διάβασες και Εντίκα, τότε είσαι cool. Λοιπόν, πάρει ποια πιστεύεις ομάδα, λέει, θα σηκώσει του EuroLeague. Ρε φίλε, εδώ λέμε για τον Ταρατατά και εσύ μας λέγεται του EuroLeague. Μην είμαστε γάμα τελείστε στην κουβέντα. Μην ρίχνεις το επίπεδο. Έτσι. Ποια ομάδα θα σηκώσει του EuroLeague, η Μπαρτσελόνα, εγώ λέω. Πάρη, σε περιμένω να μας πεις. Πάρη. Είμαι σκεπτικός, εντάξει, έχει μείνει πίσω και... Αποκαταστατή αδικία, Εφές. Η Εφές, λέει ο Κλήτος, ε. Ναι, μπορεί. 20-0 έφτασε η Εφές. 19-0 στην Τουρκία. Όχι, η Φενέρα έχει το... Τους είδα και σήμερα, παίζαν χωρίς πέντε βασικούς, βασικότατους. Ναι. Χαβαλέ κάνανε. Αλπερέντσεν Τζούνι, είδαμε. Εντάξει, μια χαρά πήγε το παιδάκι. Αλλά έχει και άλλους, επίσης καλούς. Πιτσιρικάδες 18χρονους συμπεσίκτες. Επίσης καλούς. Έχει, ναι. Έχει. Okay. Η Μακάμπη είναι τώρα σε καραντίνα μέσα στη χώρα της. Η Τσεσεκά δείχνει να είναι εκτός αυτού, εκτός κλίματος την περίοδο αυτή. Τώρα, ναι. Πώς θα εμφανιστεί. Εντάξει, πρόσεξε, δεν θα έχει το Μιλουτίνοφ μέχρι το τέλος χρονιάς. Οκ, okay, ο Τζέιμς επέστρεψε... Θα πάρουν άλλον. Τον Κλάιμπερν. Ναι, θα πάρουν. Είναι πολύ δύσκολο να... Ακόμα και η Bayern θεωρώ ότι είναι μια σταθερή ομάδα, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι σε φάση να φτάσει στο Final Four. Okay, αν το Final Four είναι οι τρεις σίγουροι των τελευταίων ετών, δηλαδή Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Τσεσεκά και ένα ερωτηματικό, αν αυτό καλυφθεί από την ΕΦΕΣ, έχω την αίσθηση σε αυτή την περίπτωση ότι θα πάω με την Τσεσεκά. Έχει δίκιο ο φίλος ο Κώστας. Ήπουλη Ρεάλ, λέει, κινείται, λέει, πάντα Ήπουλα, αλλά και στο τέλος θα το πάρει αυτή πάλι. Η Ρεάλ. Για να δούμε. Όντως, είναι πολύ Ήπουλη. Δεν την πάω καθόλου τη Ρεάλ. Και σήμερα δυσκολεύτηκε και κέρδισε την Εστουδιάντες. Καλά, εκεί είναι, εντάξει. Κουάλα Λουμπούρ.gr τώρα, ομάδες Μαδρίτης και τα λοιπά.
Έχει μείνει αρκετά πίσω. Καλά, βέβαια δεν είναι πολύ πίσω. Είναι 8η για το πλεονέκτημα έδραση λέω στα play-off. Αλλά... Ποιος, Αντώνη? Η ΕΦΕΣ. Αλλά μπορεί να περάσει και με μειονέκτημα η ΕΦΕΣ τώρα, άμα βρει φόρμα, δηλαδή αν είναι σε φόρμα εκείνη την περίοδο. Λέω, δεν ξέρω αν θα προλάβει. Όχι, προλαβαίνει να πάρει το πλεονέκτημα. Δύο διαφορά έχει. Εντάξει. Τώρα βλέπω ότι πάμε να κλείσουμε, αλλά όλο ανοίγουμε θέματα. Στην Αμερική, λέει ο Παύλος, στα αναπτυξιακά παιδες και έφηβοι λέει, παίζουν λέει, με μάσκες. Όπως λέει και οι διαιτητές. Έχω δει και γυναικείο, όντως, αμερικάνικο. Προφανώς επειδή δεν μπορώ να πληρώσω τα τεστ. Δεν νομίζω ότι είναι γι' αυτό. Όπως σήμερα έπαιξε και ο Πασαδόρος του Ολυμπιακού στο βόλεϊ με μάσκα. Άλλο πάλι κι αυτό. Τι να πω. Και όπως με ενημερώνει τώρα ένα φιλικό μου site, μια ανάσα λέει από τον DJ Μπρέο Παναθηναϊκός. Και αυτοί βλέπουν την εκπομπή. Λοιπόν. Άντε, βόλεϊ να παίξεις με μάσκα, αλλά μπάσκετ πώς θα παίξεις με μάσκα, πάνω, κάτω. Είναι πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων. Θα βάζει τα χέρια του στη μούρη ο Μπόλιν, πάει μάσκα. Εκλείτο. Βέβαια. Να σου κάνουν ένα φάουλ, ξέρω εγώ, ένα χαστούκι να φας. Σπάζει κιόλας. Κόβεται. Τι κάνεις μετά? Τεστ. Βάζεις, σε λίγο θα κάνω rapid test τα ημίχρονα. Λοιπόν, Τα δεκάλεπτα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Περάσαμε καλά και σήμερα. Σας κάναμε και μαθήματα για τον περιοδικό τύπο της Ελλάδας το 1980. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τέτοια μαθήματα διαπαιδαγώγησης για την νεολαία, Αντώνη, η οποία χρειάζεται στην εποχή μας, έτσι. Γιατί με τώρα... το ίντερνετ και το ίντερνετ τώρα. Τα πράγματα λίγο για να το σοβαρέψουμε έχουν ξεφύγει λίγο και σε αυτό το θέμα. Τα παιδιά δεν ξέρουν τι τους γίνεται, έτσι. Άλλο παρενόχληση, άλλο φλερτ, άλλο το ένα, άλλο κοπλιμέντο, άλλο μου την έπεσε, άλλο σου την έπεσα κτλ. Τι να πούμε και... Μια άλλη είπε, λέει κάνεις φλερτ, θέλεις μια γυναίκα και είσαι ερωτευμένος και σου λέει όχι, α, πρέπει να σταματήσει, λέει άμα είσαι κύριος. Σώπα ρε, τι λες ρε, γιατί να σταματήσεις. Άμα κουστάρεις δεν πρέπει να επιμένεις. Τώρα να, είπαμε, αυτά είναι πλέον τα λεπτά όρια τα οποία έχει βάλει. Επιμένεις, αλλά εντάξει, το σημείο που να μην γίνεις... Εντάξει, υπάρχει και ένα όριο στο να επιμένεις. Φυσικά. Καλά, δεν είπαμε να τη στέλνει σπίτι, πώς το λένε, τρικάκια. Δεν είπαμε αυτό. Θα επιμείνει για κάποιο διάστημα. Δεν λέμε να πηγαίνει κάθε μέρα κάτω από τον μπαλκόνι τη. Επάρει. Καντάδα. Δεν λέμε να πηγαίνει με το μηχανάκι κάτω από τον μπαλκόνι τη με το φίλο σου και να κάνετε γύρω-γύρω το τετράγωνο καμιά 30 φορές. Μπορεί να τη το πα το τρικάκι, να τη δώσει χέρι-χέρι σε μια ωραία συσκευασία. Κλείτο. Εξάλλου. Γουστάρουν οι κυρίες τέτοια δώρα. Ειδικά το Αγίου Βαλεντίνου. Τρικάκια δεν ξέρω. Όχι. Αλλά έχει κάνει εσύ δώρα και σου είπαν τρικάκι και σου είπαν ευχαριστώ. Παιδιά, συγγνώμη, ο Κλήτος είπε τρικάκι, δεν είπε στριγκάκι. Τρικάκι, ναι, δεν είπα στριγκάκι. Α, τρικάκι. Καλά. Για το άλλο συμφωνώ. Για το στριγκάκι συμφωνώ. Έρε, παιδιά, θα μας κόψει το σπουδό. Σιγά μου. Γιατί είναι καμιά παγκορμή. Το string ρε, είναι δυνατόν. Η χορδή δηλαδή. Ακριβώς. Όπως ένας φίλος μου, όπως ένας φίλος μας, που όποτε έβλεπε μια κυρία να φοράει αυτό το συγκεκριμένο σώρχο, έλεγε πω, πω, φορά, ρε, σιγά. Και τον έλεγα εγώ, τέλος πάντων, πλέον όλες φοράνε αυτό, δεν είναι... Γι' αυτό και εμείς, νομίζω, Κώστα, όταν πηγαίναμε τις βραδινές μας εξόδους, είχαμε τα όρια μας. Ασχολιόμασταν μόνο με το πρόγραμμα στο πάλκο. Εννοείται. και με τα λουλούδια με αλουμινόχαρτο. 100%. Ρε πάρει, λέει, γελάει. The Ratata Show, λέει, by crossover. Σωστό. Σωστό και αυτό. Εμείς σας βοηθάμε για τη διαπαιδαγώγησή σας, λίγο και για την ενημέρωσή σας. Γιατί τότε, εσείς τώρα όλοι νεότεροι είστε από εμάς. Λοιπόν. Πού να ξέρετε τι γινόταν το 80 και πώς τη βγάζανε οι μπαμπάδες μας και καλά για τους παππούδες μας δεν μιλάμε. Βλέπαν αγκώνα έτσι. Αγκώνα και γάμπα. Αγκώνα και γάμπα και μετά το τάβλι πήγαινε σύννεφο. Εξάρες, πεντάρες, τεσσάρες, τρία. Παίζανε γιούλ. Λοιπόν, θα μας κόψετε σουρού. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Όχι, παίζανε ρέγες. Γιούλ. Ωραία, και το. Καλό ήταν, Κώστα, καλό ήταν. Άμα ήταν Παθενάκη, θα πρέπει να σκάσω τώρα. Ρε τον Κλήτο. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε όντως, γιατί άμα συνεχίσω δεν θα τελειώσουν ποτέ. Άμα συνεχίσω. Και έχω και... ναι, και έρχεται, Κλήτο, έρχεται και το Αγίου Βαλεντίνου την Τετάρτη, την Κυριακή, πρόσεξε. Να είναι ωραίο στον Κάκη, εγώ. Είδες, Κλήτο, το δέχεσαι τελικά. Αλλά πλέον, το είπα από πριν. Έτσι ακριβώς.
Εγώ... Τα τρικάκια διαφώνησα, όχι στα στριγκάκια. Εγώ θα το δώσω το δώρο πάντως το Σάββατο 13, γιατί Κυριακή θα λείπω, Κλήτο. Συγγνώμη. Τελικό, ναι. Οπωσδήποτε. Άμαστε μαζί, Κώστα. Συγγνώμη. Πάρη νομίζω θα είναι Ηράκλειο, οπότε γιατί όχι. Άρα να μπω στο καράβι να ταξιδέψω να είσαι. Στο τσάρτερ, τσιόκ. Στο τσάρτερ, τσιόκ. Κώστα, θα λείπω από τις εκπομπές του Σαββατοκύριακου. Θα λείπω. Συγγνώμη, άμα παίζουμε τελικό, θα κάνουμε εκπομπή εκείνη το βράδυ. Δεν πρέπει. Θα κάνουμε, πλάκα κάνεις. Τι λες, εγώ θα είμαι έτσι. Άμα... έτσι από την απελπισία που θα έχεις χάσει. Ξέρω εγώ, λογικά θα είναι κάτι στις 8, ας πούμε. 7, 6. 6. 5, 4, 3, 2. Θα βγεις στην εκπομπή με όλη την ομάδα και το κύπελλο από πίσω. Θα πέσει ο σερβερ του Ζούκεμπεργκ. Έτσι και γίνει αυτό και θα με περιλούζουν με σαμπάνια. Έτσι. Όπω τι ονειρεύεται ο άνθρωπο. Τη Δετάρτη τώρα θα κάνουμε εκπομπή σε 3 μέρες. Μετά το Ηρακλής ΠΑΟΚ. Μετά τον Μπούρμπουλο εννοείς. Ένας από τους δύο θα χάσει, δεν γίνεται. Δεν θα κάνουμε, όχι. Μάλιστα, εντάξει. Όχι, το δηλώνω από τώρα. Okay, η εκπομπή παίρνει ρεπό. 5 ώρες το μάτσο. Δεν μην κάνω. Ναι, ρε Κλειτό, μέχρι να γράψω την ένσταση και τα λοιπά, αυτά... Όχι την ένσταση, την ανακοίνωση ευχαριστούμε. Όχι, την ανακοίνωση διαμαρτυρίας. Για ακόμη μια φορά η ομάδα μας έγινε μάρτυρας. Και τις νέες 3 αλλαγές που θα κάνετε, εγώ τελειώσαμε. Δεν έχουμε δικαίωμα 3 αλλαγές. 2, φίλε, 2. Τι να κάνουμε. Έχουμε όπως και μια ομάδα που άλλαξε τον προπονητή της σήμερα. Μία. Μόνο μία. Πώς κάναμε, γίνεται. Κάναμε δύο. Α, στο δεύτερο γύρο γίνανε. Ο Όμπι έγινε στο μετέχνιο. Νομίζω ότι ο Όμπι μπορεί να περάσει πρώτου γύρου. Κάτσε να ασχοληθώ αύριο. Για πες το λίγο. Δες το, γιατί πιστεύω σε λίγο θα μας δέχει και φωτοτυπία το εισιτήριο του άλλου, του Ίμπανς. Κωνσταντινούπολη, Φραγκφούρτη, Ατλάντα. Το Αγίου Βαλεντίνου λέει Τετάρτη, είπαμε. Το Αγίου Βαλεντίνου την Κυριακή, ρε Δημήτρη, μπερδεύτηκα, εντάξει. Εδώ και 40 λεπτά, λέει Κώστα, λέει εδώ περίπου, λέει ολοκληρώνεις. Ναι, όντως. Συνήθως αργούμε να ολοκληρώσουμε, Κώστα, για όσους έχουν καταλάβει. Αυτό τώρα θα έλεγα στο φίλο μου τον Αντώνη. Έτσι και μπορούσα... 40 λεπτά έτσι και μπορούσα να... Εντάξει. Λοιπόν, κοκοράκι.gr. Λοιπόν, εννοείς για τη δεύτερη φορά της βραδιάς. Ναι, καλά. Τέταρτη, πάρει την τέταρτη. Την τέταρτη. Αυτό όταν ήμουν 22 χρονών, λοιπόν. Δηλαδή πρόπερση. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή πρόπερση. Σε ηλιακά χρόνια. Λοιπόν, Αντώνη, δεν γελάς τώρα, ε. Βάζω ένα συγχαρητήριο τώρα. Στον Τέιτουμ, σε ποιον να έρθει. Στον Σαμπόνι. Στον Σαμπόνι, για τα 7 στα 19 σου, του στέλνω, του κάνω του... Λοιπόν, όντως ολοκληρώνουμε. Αύριο ραντεβού λίγο μετά τις 9. Αναμένεται να έχουμε ένα πολύ πλούσιο έτσι πάνελ αύριο και πολύ έτσι ελπιδοφόρο και ευχάριστο, οπότε μείνετε συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά, Πάρης Ελεπίδης, Κλήτος Χαρκανιάς, Αντώνης Γκάτζιος, Lockdown by Crossover και σήμερα μαζί ευχαριστούμε για την παρέα, αύριο τα σπουδαιότερα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Α, και να σας πω και μια ιστορία ακόμη. Αντε, γεια. Γεια σας. Το κλείνω, γεια.